σε μια ακόμα Κυριακή σας σπορ μέσα από την τηλεόραση BES για να σας μεταφέρουμε σε ένα ακόμα Σαββατοκύριακο τι έγινε στα τοπικά ποδόσφαιρο, στο τοπικό ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Πήρατε μια μικρή γεύση το τι θα επακολουθήσει στη συνέχεια. Πολλά βίντεο από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και δίπλα μου όπως κάθε Κυριακή ο δημοσιογράφος Γιώργος Αργάσας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε ακόμα μια Κυριακή στην τηλεόραση BES. Κυριακή στα σπορ, όπως είπε και ο Ηλίας, πολλά βίντεο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ μεσσηνιακός. Στο τι έγινε στο Σαββατοκύριακο που τελειώνει στα γήπεδα της Μεσσηνίας. Ωραία, να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γάμα εθνική κατηγορία δεν υπήρχε. Υπήρξε ρεπό στον πέμπτο όμιλο όπου συμμετέχει η Καλαμάτα και ο Τσικλδρίας Πύλου. Η Καλαμάτα χθες έδωσε φιλικό προετοιμασία στο Άργος κόντρα στο Παναργιακό, όπου γνώρισε την ήττα με 1-0. Πολλές δοκιμές και αλλαγές από τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Νίκο Ζαλίκα. Έδωσε συμμετοχή σε παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο στο πρωτάθλημα και φυσικά έβγαλε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Όσο φορά τον Τσικλδρία Πύλου δεν έδωσε κάποιο φιλικό προετοιμασία. Σε χθες η ομάδα είχε ρεπό. Από αύριο μπαίνει κανονικά στην προετοιμασία εν ώψη του Μεσσηνιακού ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή κόντρα στην Καλαμάτα. Ενώ στα μεταγραφικά είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Σεντεμέντε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λευκύμη Κέρκυρας και επέστρεψε στον Τσικλητήρα Πύλου. Αυτά όσο αφορά την γάμα εθνική κατηγορία. Εμείς πάμε τώρα να δούμε τις κάρτες με τα αποτελέσματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Ξεκινώντας από το πρωτάθλημα της Α τοπικής, όπου ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική, χωρίς καμία έκπληξη, ας μας το εκτραπεί η έκφραση αυτό, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς εκεί συνεχίζουν 5 στα 5 ο Πάμισος και ο Απόλλωνας Καλαμάτας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Τέλος, Άγρας, Αθλητικός Όμιλος Φαρέ 0-0 είναι, δεν είναι 0-2, έχει γίνει λάθος στην κάρτα. Αθλητικός Όμιλος Κυπαρισία Αναγέννης Παραλίας 3-0 είναι. Όχι 5-0. Σπερχογή Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου. Έχει γίνει λάθος. Είναι λάθος η κάρτα. Ωραία, να περάσουμε λίγα στην βαθμολογία. Να περάσουμε στην βαθμολογία. Και θα επανέλθουμε στα αποτελέσματα. Απόλλων Καλαμάτα στην κορυφή μαζί με τον Πάμισο Μεσσήνιζε 15 βαθμούς. Στην τρίτη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου με 13. Ανδρούσα και Πανθουριακός με 12 βαθμούς. Στην έκτη θέση Τέλος Άγρας και Παρισία και Ράνι Φιλιατρών με 7. Εθνικός Μελιγαλά στην ένατη θέση μαζί με τη Σπερδογία με 6. Πιο κάτω Αθλητικός Όμιλος Φαρέας Πρόχωμα με 4. Αναγέννηση Παραλίας 3. Και Μιλτιάδης Ομόνια Ολυμπιακός Καλαμάτας με 1 βαθμό. Βλέπουμε την βαθμολογία, Ηλία, φίλες και φίλοι. Δύο ομάδες παραμένουν στην κορυφή. Χέρι-χέρι συνεχίζουν Απόλλωνας και Πάμισος με 15 βαθμούς. Η ομάδα του Απόλλωνα που χθες επικράτησε με το ευρύ 5-0 στο Καλαματιανό ντερμπί κόντρα στον Ολυμπιακό, κόντρα στον Πάμισο, κόντρα. Με τον Πάμισο που σήμερα πέρασε από το ίδιο γήπεδο 1-2 κόντρα στην ομάδα της Ομόνιας. Έχουμε φάσεις βίντεο και από τα δύο παιχνίδια. Δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή προπορεύονται και δείχνουν ότι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Ακολουθούν βέβαια από κοντά η ευχάριστη μέχρι στιγμής έκπληξη η ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Διαβολτσίου, η ομάδα του κ. Παλαμάρα που πέρασε από το γήπεδο της Σπερχογίας. Διπλό και για την Ανδρούσα κόντρα στην ομάδα του Μιλτιάδη στον πύργο Τριφυλίας με 1-3. Πανθουριακός που μετά την ήττα της Πρεμιέρας έχει κάνει το 4-4, συνεχίζει στον κυνήγι της κορυφής η φιλόδοξη ομάδα του κ. Αργυρόπουλου. Βλέπουμε και από κάτω, εκεί είναι νομίζω η Ηλία αυτό που λέγαμε, ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων. Εκεί σπάει οι ομάδες που πορεύονται με τις ομάδες που ακολουθούν από την μέση και κάτω, όπως είναι ο Τέλος Άγρας, η Κυπαρισία, Γεράνη Φιλιατρών με 7. Εθνικός Μητυγαλάς και Σπερχογία θα τους έβαζα εκεί σε ένα μαζί, θα τους έβαζα στο δεύτερη ομάδα, δεύτερο γκρουπ ομάδων που ακολουθούν με 6 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, από το Φαρέ και κάτω, νομίζω θα έλεγα οι ομάδες που αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές, έχουν το μυαλό τους να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις. Βλέπουμε Φαρέ, Ασπρόχωμα με 4, Αναγέννηση Παραλίας με 3. Με έναν βαθμό έχουν μείνει Μιλτιάδης, Ομόνια και Ολυμπιακός Καλαμάτας, που αυτή τη στιγμή είναι στην χειρότερη θέση. Και οι ομάδες που δεν έχουν γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης, να πούμε ότι θα δούμε βίντεο και από το παιχνίδι Μιλτιάδης Ανδρούσα, Ασπρόχωμα Πανθουριακός, Σπερχογία Διαβολίτης φυσικά. Ο Τέλος Άγρας, Γιώργο, που φαίνεται ότι δεν εκμεταλλεύεται την έδρα του φέτος, έχει κάποιο πρόβλημα. Πραγματικά η Ηλία είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που βλέπαμε ότι ήταν κάστρο. Θα μπορούσαμε να το χαρίσουμε το κήπεδο των Γαργαλιάνων. Την φετινή σεζόν πέρασε το Διαβολίτης 0-1. Πήρε ισοπαλία σήμερα το σκληροτράχυλο Φαρέ με 0-0. Βλέπουμε ότι έχει χάσει λίγο την δύναμη τη έδρα του και αν συνυπολογίσουμε ότι το πρώτο διπλό ήταν την περασμένη αγωνιστική μετά από 35 παιχνίδια. Ακριβώς.
Νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει εκεί, να, τουλάχιστον να συνεχίσει να παίρνει τα παιχνίδια στην έδρα της, εκτός έδρας ό,τι μπορεί η ομάδα του κ. Μαυρέα, γιατί νομίζω ότι οι στόχοι της είναι για πιο ψηλά στην βαθμολογία. Ωραία, έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Τέλος Άγρας Φαρέ 0-0, Κυπαρισσέα Αναγέννηση Παραλίας 3-0, Σπερχογή Αθλητικός Όμιλος Διαβολητσίου 0-2, Ασπρόχωμα Πανθουριακός 0-2, Απόλλων Καλαμάτας Ολυμπιακός Καλαμάτας 5-0, Ομόνια Πάμισος Μεσίνης 1-2, Εθνικός Μπιλιγαλά Αεράνη Φιλιατρών 1-1 και Μιλτιάδης Ανδρούσα 1-3. Να μείνει λίγο η κάρτα για να σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε, τέλος Άγρας Φαρέ Ηλία 0-0, δεν κατάφερε η ομάδα του κ. Μαυρέα. Θέλω να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε, ότι δεν φτιάχτηκε για να είναι στην μέση βαθμολογία. Κακά τα ψέματα, έχει ποδοσφαιριστές. Πολύ καλό υλικό. Ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας όπως είναι ο Ερέκη, που τον είδαμε την περσινή σεζόν τι έφτασε στην Β' Εθνική της Αλβανίας. Άλλοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Φώτσο Διακουμής, πρωταθλητής με τον Τσιγκάδη. Ο Φώτσο Φωτιάδη, δηλαδή έχει ομάδα που. Τζανετέας, πρωταθλητής πέρσι με την Καλαμάτα. Δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή για να βρίσκεται στη μέση βαθμολογία. Νομίζω ότι ο στόχος της είναι για το κάτι παραπάνω. Αν αλλάξει κάτι, νομίζω ότι θα έρθει ο στόχος. Είναι πολύ νωρίς βέβαια. Πέντε αγωνιστικές. Κατά τη γνώμη σου, τα αποτελέσματα θα περίμενε έτσι. Εντάξει, σίγουρα νομίζω βλέποντας τα ξεχωρίζει η μεγάλη νίκη του Απόλλωνα στον Ολυμπιακό 5-0. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι το χείλη προβλημάτων, όμως ο Απόλλωνας πραγματικά δείχνει πάρα πολύ σοβαρό στην φετινή σεζόν. Με ομάδα, το έχω πει από την πρώτη εκπομπή, αρχή, μέση και τέλος το παιχνίδι της. Πραγματικά ισχύει για την ομάδα του κ. Σακελαρόπουλου που μπαίνει στο γήπεδο και ξέρει τι θέλει. Παίζει στρατό ποδόσφαιρο και με την εμφάνισή της παίρνει τα αποτελέσματα. Δεν, ούτε από τύχη, ναι. Ούτε από. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι υπάρχουν και πολλοί σκόρερ. Ακριβώς, πλουραλισμός είναι. Επίθεση, πέντε διαφορετικοί σκόρερ. Θα δούμε το βίντεο βέβαια. Ναι. Ξεχωρίζει ο Έλβις Γκελγκέρια που είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας 5 βαθμούς. Ακολουθούν και τα υπόλοιπα παιδιά, ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Ο Δημήτρης Μανολόπουλος. Πραγματικά και έχει και πλουραλισμό στην επίθεση. Είδαμε τον Μιχαλόπουλο χθες να μοιράζει 3 ασίς και ένα σκοράρι. Δηλαδή είναι παιδιά που πολύ ταλαντούχα από τη δουλειά που έχει γίνει στον Νέαντα. Ακολούθησαν στον Απόλλωνα τον κύριο Σακελαρόπουλο και νομίζω ότι δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται μετά τις πέντε αγωνιστικές ο Απόλλωνας. Ωραία, φυσικά θα έχουμε πολλά να πούμε και στην συνέχεια. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική, λοιπόν, να δούμε πώς την παιχνίδια περιλαμβάνει. Κυπαρισσία Τέλος Άγρας, Φαρέ Σπερχογία, Αναγέννηση Παραλίας Αθλητικός Όμιλος Ασπροχώματος, Διαβολίτσα Απόλλων Καλαμάτας, Πανθουριακός Ομόνια, Ολυμπιακός Καλαμάτας Εθνικός Μιλιγαλά, Πάμισος Μεσίνης Ανδρούσα και Εράνη Φιλιατρών Μιλτιάδης. Επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρω αν θες να τη σχολιάσουμε. Ναι. Ηλία, άμα μας την αφήσουν την επόμενη αγωνιστική, να δούμε ή να περάσουμε στην Α1. Πάμε στην Α1 και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας για την Α τοπική. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής για την Α1 τοπική κατηγορία. Σπουδαίο διπλό για τον Ηρακλή 0-2 κόντρα στον Ακρίτα Κορώνης σήμερα. Χανδρυναϊκός Αστέρας Μικρομάνης 3-2. Διπλό ο κορυφής για την Αθλητική Ένωση Μάνης 0-1 στο ντέρμπι με τον Έαντα Καλαμάτας. Δωρεάς Δωρίου Απόλλων Πεταλιδίου 1-0. Αθλητική Ένωση Αβίας Ολυμπιακός Ανάληψης 2-1. Παπαφλέσσας Χώρας Μεθόνη 1-1. Αθλητικός Όμιλος Φυτιά Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων 2-0. Συνεχίζει στις νίκες η ομάδα του κύριου Μάρκου. Να μείνουμε λίγο στα αποτελέσματα. Εντάξει, θα δούμε τις βαθμολογίες και Να μείνουμε λίγο στα αποτελέσματα, να δούμε Ηλία το σπουδαίο διπλό της Αθλητικής Ένωσης Μάνης με τον Έαντα Καλαμάτας που την φέρνει μόνη πρώτη στην βαθμολογία. Θα δούμε βέβαια τη βαθμολογία αργότερα. Το διπλό που έλεγα του Ηρακλή με τον Ακρίτα Κορώνης, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ναι. Που ο Ακρίτας δεν έχει ξεκινήσει πάντως καλά το πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ξεχωρίζει η νίκη της Αβίας για δύο λόγους, και γιατί ήρθε μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα, αλλά και στο ντεμπούτο του Παναγιώτη Καρδάση, που αποκτήθηκε την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, από τον Αστέρα Μικρομάνης. Με νικητήριο γκολ του Καρδάση, η ομάδα της Αβίας επέστρεψε στις νίκες. Και αυτό που λέγαμε το τελευταίο, Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς, Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων, δεύτερη διαδοχική νίκη για την ομάδα της Φυτιάς. Πάμε να περάσουμε στην βαθμολογία. Μετά το πέρας και της πέμπτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1, στην κορυφή, όπως είπαμε, μόνη της η Αθλητική Ένωση Μάνης με 13 βαθμούς, ακολουθούν με 10 Απόλλων Πεταλιδίου και Δωρεάς Δωρίου. Από εκεί και πέρα, 4 ομάδες με 8 βαθμούς, Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης, Έαντας Καλαμάτας, Ηρακλής Καλαμάτας και Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς. Ακολουθεί η Αθλητική Ένωση Αβίας με 7 βαθμούς, 5 βαθμούς ΑΕ Γαργαλιάνων, Παπαφλέσσας Χώρας, στους 4 Ακρίτας Χώρνης και Χανδρυναϊκός, 3 βαθμούς Ολυμπιακός Ανάληψης, Ουραγός ο Αστέρας Μικρομάνης με 1 βαθμό. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, έκτη για το πρωτάθλημα της Α1. Χανδρυναϊκός Ακρίτας Κορώνης, Ηρακλής Καλαμάτας, Έαντας Καλαμάτας, Αστέρας Μικρομάνης Δωρεάς Δωρίου, Αθλητική Ένωση Μάνης, Αθλητική Ένωση Αβίας, Απόλλων Πεταλιδίου, Παπαφλέσσας Χώρας, Ολυμπιακός Ανάληψης, Αθλητικός Όμιλος Φυτιάς και Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης, Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων συνθέτουν το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής.
Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν και την Α1 τοπική αναλυτικά. Πάμε τώρα εμείς στην Β τοπική κατηγορία και τον πρώτο όμιλο. Να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα. Νέος Άρης ΑΕΚ Καλαμάτας 1-1. Μεσσηνιακός Αστέρας Βαλήρας. Το μάτς αυτό θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου. Πανεβαϊκός Ηρακλής Παρισιάς 0-4. Αστέρας Αρφαρών Παπαφλέσσας Άφιας. Το σκορ αυτό είναι 2-2. Έχει γίνει λάθος. Όχι 0-1-2-2. Καλό νερό Ατρόμητος Πλατή 2-0. Και Άψάρης Καλαμάτας Διαγόρας Κοπανακίου 1-2. Ρεπό είχε η ομάδα του Κεραυνού Καλαμάτας. Πάμε στην βαθμολογία. Στην κορυφή το καλό νερό 5 στα 5 με 15 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ηρακλής Παρισίας με 13. Διαγόρας Κοπανακίου 10. Ατρόμητος Πλατή 9. Παπαφλέσσας Άμφιας Αστέρας Βαλήρας με 7 βαθμούς. Κεραυνός Καλαμάτας 5. Άψάρης 3. ΑΕ Καλαμάτας 2. Από έναν βαθμό Μεσσηνιακός ο Αστέρας Αρφαρών ο Νέος Άρης. Και ο Πανεβαϊκός στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Να λέει, μείνει λίγο η κάρτα με την βαθμολογία. Γιώργο, πιστεύω το καλό νερό δείχνει τη δύναμή του. Δείχνει τη δύναμή του, βέβαια. Έχει το 5 στα 5. Πέρασε την προηγούμενη αγωνιστική από την έδρα του Διαγόρα Κοπανακίου. Αλλά από ό,τι βλέπω στην βαθμολογία, νομίζω ότι θα εξελιχθεί ανάμεσα σε ομάδες της Τριφυλίας. Η κορυφή. Καλό νερό, Ηρακλής και Παρισίας, Διαγόρας Κοπανακίου. Τρεις γειτονικές ομάδες που παλεύουν συγγνώμη, για την κορυφή του πρώτου ομίλου της Β' τοπικής κατηγορίας. Πολύ ισοδρόμος και εδώ. Δείχνουν να ξεχωρίζουν. Ο Πάο Καλλινερού, το είπα και την προηγούμενη αγωνιστική που τους είδα, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, η ομάδα του κ. Διονυσόπουλου. Και να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι. Καλό νερό, Ηρακλής της Παρισίας. Εκεί νομίζω θα μπορεί να κρυθούν πολλά όσον αφορά την εξέλιξη, μπορεί και τίποτα. Δηλαδή, μπορεί και τίποτα, ναι, η ομάδα του Καλλινερού του πάρει το παιχνίδι, θα αποσπαστεί 5 βαθμούς και σίγουρα θα έχει το πρώτο λόγο έχοντας και το 6-6. Έτσι. Αν όμως η ομάδα του Ηρακλή καταφέρει να πάρει την νίκη, εκεί νομίζω ότι περιμπλέκονται. Μιλάμε για ανατροπή, ναι, ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική λοιπόν στον πρώτο όμιλο. Μεσσηνιακός Νέος Άρης, ΑΕΚ Καλαμάτας Πανεβαϊκός, Αστέρας Βαλήρας, Αστέρας Αρφαρών, Ηρακλής Παρισίας ΠΑΟ Καλλινερού, Παπαφλέσσας Άμφιας Κεραυνός Καλαμάτας, Ατρόμητος Πλατεία Ψάρης Καλαμάτας, Ρεπό ο Διαγόρας Κοπανακίου. Πάμε να περάσουμε και στον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής κατηγορίας. Συγγνώμη. Στα αποτελέσματα μετά το τέλος και της πέμπτης αγωνιστικής, Δαναός Καλαμάτας, Δόξα Καλαμάτας 1-2 στο 92. Η Δόξα κατάφερε με τον Αντωνούρη να παραμείνει στην κορυφή. Νέδουσα Αλαγωνίας, Αθλητική Ένωση Λογκάς. Θύελα Χαραγωπίου, Αθλητικό Σύλλογο. Συγγνώμη, Νέδουσα Αλαγωνίας, ΑΕ Λογκάς 2-2. Θύελα Χαραγωπίου, Αθλητικό Σύλλογο Φυτιάς 3-1. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου, Παναθηναϊκός Καλαμάτας σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Σουλινάρι 3-2. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου. Άνευ Αγώνος, εύκολο τρίποντο για την ομάδα των Πράσινων Πουλιών 3-0 την Στενοσιά. Αθλητικός όμιλος Πατίστα ΠΑΟ Καλλιθέας 2-4. Ρεπό έχει η ομάδα του Πανιώνιου Καλαμάτας. Πάμε και στην βαθμολογία. Στην κορυφή βρίσκονται τρεις ομάδες, Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου, Θύελλα Χαρακοπιού και Δόξα Καλαμάτας που έχουν 12 βαθμούς. Από κοντά ακολουθούν Αθλητική Ένωση Λογκάς και ΠΑΟ Καλλιθέας με 10, Πράσινα Πουλιά 8, Αθλητικός Σύλλογος Φυτιάς 6, Δαναός Καλαμάτας, Πανιώνιος Καλαμάτας και Νέδρους Αλαγωνίας με 4 βαθμούς, ΑΟΠΚ Πατίστα 3 βαθμούς, 1 βαθμό Παναθηναϊκός Καλαμάτας και φυσικά η Στενοσία δεν μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' τοπικής. Και εδώ γίνεται μάχη. Πραγματικά μάχη. Και εδώ βλέπουμε 5 ομάδες απόσταση 2 βαθμών για την κορυφή του δεύτερου ομίλου. Εδώ νομίζω ότι όπως έχει διάρκεια στην χρονιά και στα παιχνίδια του θα πανηγυρίσει το τέλος. Δείχνουν όμως ομάδες ικανές να διεκδικήσουν μέχρι και το τέλος την άνοδο στην Α1, όπως η ιστορική Δόξα Καλαμάτας, η Θύελλα Χαρακοπιού που πολλά χρόνια φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό πραγματικά. Ο Παφλές Βλαχόπουλου που δείχνει πάρα πολύ δυνατό στην φετινή σεζόν. Πάρα πολύ δυνατό και δεν παίζει και στο γήπεδο από τον Μίσο Λαγό και έχει κάνει και το ρεπό. Πολύ σημαντικό για την ομάδα του Αλεκοβλου Μετραφίτη αυτό. Δηλαδή η ομάδα του Παφλές Βλαχόπουλου έχει αγωνιστεί 4 φορές στην φετινή σεζόν, έχει πανηγυρίσει 4 νίκες. Το ρεπό και νομίζω αυτή τη στιγμή ότι έχει λίγο το αβαντάζ με το μέρος της. Από εκεί πέρα όμως δεν θα μπορούμε να ξεγράψουμε ούτε Αθλητική Ένωση Λογκάς ούτε ΠΑΟ Καλλιθέας. Είναι μόνο δύο ομάδες πίσω. Πολύ ο ΠΑΟ Καλλιθέας φέτος. Ακριβώς. Έχει και ο ΠΑΟ Καλλιθέας, αν δεν κάνω λάθος, κάνει το ρεπό του. Νομίζω πως έχει κάνει το ρεπό. Η Λογκά το έχει κάνει σίγουρα. Νομίζω και ο ΠΑΟ Καλλιθέας έχει κάνει το ρεπό του. Έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Δεν έχει ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Και από κοντά νομίζω και ο ΑΣ Φυτιάς. Και εδώ θα ξεχώριζα ένα γκρουπ, ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Ναι. Μέχρι τον Αθλητικό Σύλλογο Φυτιάς. Οι ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα ομάδες που θα βρεθούν στην βέση και στον πάτο βαθμολογίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον κανένα στην Σύνουρα. Δεν πέφτει καμία ομάδα από τη στιγμή που η ομάδα της Συνουσίας δεν μετέχει στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα από τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική, συγγνώμη Γιώργο. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής.
Έδωσα Λαγωνίας Δαναός Καλαμάτας, Δόξα Καλαμάτας Θύελλα Χαρακοπιού, Αθλητική Ένωση Λογκάς Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου, Αθλητικός Σύλλογος Φυτιάς Πράσινα Πουλιά, Παναθηναϊκός Καλαμάτας Πανιώνιος Καλαμάτας Στενοσιά Πατίστα. Ενώ ο ρεπό ο Παγκαλυθέας, οπότε έπεσα έξω, έχει κάνει το ρεπό. Τώρα το κάνει. Το ρεπό ο Παγκαλυθέας, δεν το θυμόμαι καλά. Τώρα έχει ρεπό η ομάδα του Παγκαλυθέας. Ωραία, πάμε τώρα εμείς να δούμε και τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στο μπάσκετ. Στην γάμα εθνική κατηγορία όπου συμμετέχει η Καλαμάτα 80 και να κλείσουμε και με τις κάρτες μας. Η ΑΚΑΣ Δαυπλίου ΚΑΠ 64-52, Νέα Ιωνία Ακράτα 80-79. Τέλεια να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στην παράταση 80-79, 68-68 στην κανονική διάρκεια, στην παράταση η ομάδα της Νέας Ιωνίας πήρε την νίκη. Ωραία. Έψιλον Αλφα Πατρών Έσπερος 50-61, Κεραυνός Αιγίου Μελίσια 79-82, Απόλλωνος Μύρνης Ένωση Ηλίου 64-75, Αχαγιά 82 Ολυμπιάδα 104-57 και Καλαμάτα 80 Γλάφκο 47-84. Ακόμα μια βαριά ήταν για την Καλαμάτα 80, πάντως έχει βγάλει δύσκολο πρόγραμμα στις πρώτες τις αγωνιστικές. Έχει αγωνιστεί με τον ΙΑΚΑ Ναύπλιο στον Ναύπλιο, πολύ δυνατή ομάδα του Παύλου Νόντα. Αγωνίστηκε σήμερα με τον Γλάφκο που έχει το απόλυτο στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Ενώ θυμίζω επικράτησε της Ολυμπιάδας την περασμένη Κυριακή. Έχει παίξει με δύο ομάδες που έχουν στόχο το κάτι παραπάνω. Στόχος, ναι. Στον νότιο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ωραία, να προχωρήσουμε λοιπόν, αφού είδαμε την κάρτα με τα αποτελέσματα στο μπάσκετ. Να βλέπουμε την βαθμολογία. Γλάφκος Ένωση Ηλίου Έσπερος Μελίσια με 6 βαθμούς. Ακολουθούν ΙΑΚΑΣ Ναυπλίου και Νέα Ιωνία με 5. Από εκεί και κάτω Αχαλιά 82, Κεραυνός Αιγίου, Ακράτα, ΚΑΠ, Καλαμάτα 80 με 4. Και στις τελευταίες θέσεις ο Απόλλωνος Σμύρνης, η ΕΕΑΛΦΑ Αλφα Πατρών και Ολυμπιάδα με 3 βαθμούς. Πάμε και την επόμενη αγωνιστική για να κλείσουμε λοιπόν με τις κάρτες. Ακράτα ΙΑΚΑΣ Δαυπλίου, Έσπερος Νέα Ιωνία, Μελίσσια ΕΑΛΦΑ Πατρών, Ένωση Ηλίου Κεραυνός Αιγίου, Ολυμπιάδα Απόλλωνος Σμύρνης, Αχαγιά 82, Καλαμάτα 80, πολύ δύσκολη αποστολή. Ακόμα μια δύσκολη αποστολή για την Καλαμάτα 80. Και ΚΑΠ Γλάφκος. Αυτά λοιπόν όσο αφορά και το μπάσκετ. Επιστρέφουμε λοιπόν με δράση, ξεκινώντας από την Α τοπική κατηγορία. Γιώργο, παρακολούθησε σήμερα το παιχνίδι Ομόνια Πάμισο στο Δημοτικό Γήπεδο Γιώργου Λουκαρέας. Ωραία, ήμασταν Ηλία, φίλες και φίλοι στο Γιώργος Λουκαρέας για την αναμέτρηση του πρωτοπόρου Πάμισου κόντρα στην Ομόνια. Ένα παιχνίδι που μοίρασαν τα ημίχρονα οι δύο ομάδες. Το πρώτο, ο Πάμισος ήταν καλύτερος από το 30 και μετά κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του Αλέξη Ματζούνη. Είχε δοκάρει με τον Ηλιόπουλο, είχε χαμένο το αδέρφη Σωματελόπουλο και κατάφερε σε διάστημα 5 λεπτών στο 39 και στο 43 να σκοράρει δύο φορές με τους Βαγγέλη Λαθύρη που εκμεταλλεύτηκε. Εδώ ήθελα να το τονίσω: εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γιώργου Μπάλα από Γιώργο Μπάλα. Ηλία, πραγματικά ήταν, χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιον παίκτη της Ομόνοιας, ήταν ίσως ο κορυφαίος για τους γηπεδούχους. Ένα λάθος, υπέπεσε στην πίεση εκεί του Βαγγέλη Λαθύρη, του έκλειψε την μπάλα μέσα στην περιοχή και σκόραρε. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πάντως η Ομόνοια με τις αλλαγές που προχώρησε ο κύριος Δημάκης, πέρασε τον Νίκο τον Σπυρόπουλο, πέρασε τον Βόλφη τον Τάφα, ανέβασε από το Ομόνοια, είχε ευκαιρίες, μπορούσε πολύ νωρίτερα στο δεύτερο ημίχρονο να μειώσει και να μπει στο παιχνίδι. Κατάφερε στο 85 με τον Κωστόπουλο να μειώσει, πίεσε όσο μπορούσε στα τελευταία λεπτά, κυρίως με μπαλιές προς την περιοχή της ομάδας του Πάμισου. Δεν κατάφερε όμως να φτάσει στο πολυπόθητο 2-2 που θα της έδινε ένα χρυσό βαθμό στην Ομόνοια. Ωραία, πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 1-2 και η νίκη του Παμίσου Μεσίνης κόντρα στην Ομόνοια. Λύσεται κατά μέτωπο ο Βαγγέλης Λαθύρης, ευκαιρία για το σούτα, το κάνει η μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Γιαννούλη. Πρώτη καλή στιγμή στο τρίτο λεπτό για τον Πάμισο από την ατομική έμπνευση του Βαγγέλη Λαθύρη. Δυνατά προς την περιοχή του Πάμισου. Ψάχνει τον Φέστα, Μωράκης κεφαλιά, Πολυμενέας με το αριστερό στην αγκαλιά του Αντωνόπουλου. Καλή η σκέψη του Δημήτρη Πολυμενέα να ευθυνδιάσει τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Δεν κατάφερε να αφήσει ξανά τον Μωράκη. Δεν μπορούν Καρίδης και Τζανετάκος να αλλάξουν την μπάλα γρήγορα. Σε πόδια Πάμισου και πάλι Παπαδόπουλος, κίνηση από δεξιά, πάει κοντά του ο Φέστας, θα σεντράρει στο πρωτοδοκάρι, πολύ καλή σέντρα σούτ εξελίχθηκε η προσπάθεια του Διονύση Παπαδόπουλου, πέρασε παράλληλα από την εστία του Γιαννούλη που και εκείνος ολιγόρησε, πολύ καλή στιγμή για τον Πάμισο από την προσπάθεια του νεαρού Παπαδόπουλου στο 18ο λεπτό. Λος Μπαστακός και Κάνιστρας πάνω από την μπάλα και οι τρεις μπορούν να απειλήσουν την εστία του Γιαννούλη, φεύγει ο Κάνιστρας. Ο Άγγελος Μπαστακός που είδαμε, ένα σκοράρισμα απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παιχνίδι με την Κυπαρισία στο 2-4 του Πάμισου, σκόραρε και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Ομόνοια. Για να δούμε τώρα, Μπαστακός πάνω από τα δοκάρια του Γιαννούλη. Τάκο, Βέλης
Πιο κοντά στην μπάλα θα γυρίσει. Λάθος Αντωνόπουλος. Διαμαρτύρονται για πέναλτι από τον πάγκο της Ομόνιας. Από το λάθος του Γιώργου Βέλη συγκρούστηκαν Πάλιας και Αντωνόπουλος. Πάλιας που πήγε να μπει στην φάση πολύ έξυπνα. Ψάχνει τον Κάνιστρα. Κεφαλιά από τον μπάλα. Σταματελόπουλος πάνω στον Κάνιστρα. Αριστομενόπουλος με το αριστερό σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι για τον Λαθίδη. Ανάποδο ψαλίδι πάνω από τα δοκάρια του Γιαννούλη. Φιλοξενούμενος εκτελεί ο Βέλη στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει Λιόπουλος στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάμισο να ανοίξει το σκορ στο 35ο λεπτό της συνάντησης. Από αυτό το κόρνερ του Γιώργου Βέλη στο δεύτερο δοκάρι, ο Λιόπουλος που ήταν εκεί έκανε το πλασέ με την μία η μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού. Ηλιόπουλος ψάχνει τον Λαθύρη. Ωραία, θα αποφύγει τον Δημητρίου. Ευκαιρία έχει μπροστά τον μπάλα ο Βαγγέλης Λαθύρης. Ανοίγει στα Ματελόπουλος. Φάτσα με το 0-1 out. Μεγάλη ευκαιρία η κλασικότερη αναμέτρηση για τον Πάμισο στο 36ο λεπτό της συνάντησης. Μακριά εκείνος ψάχνει τον Λαθύρη. Λαθύρης μπάλας. Δεν μπορεί ο Λιγορία. Ευκαιρία Λαθύρης 0-1. Ανοίγει το σκορ με την επιμονή του Βαγγέλη Λαθύρη. Ο Πάμισος στο 38ο λεπτό από τη βαθιά παλιά του Φιλόπουλου. Ο Λαθύρης κυνήγησε την φάση, κυνήγησε τον Γιώργο Μπάλα, ο οποίος ολιγόρησε. Ταχύτατος ο Λαθύρης μπήκε πρώτος στην μπάλα. Φάτσα με τον Γιαννούλη. Βάζει μπροστά στο σκορ τον Πάμισο στο 38ο λεπτό. Αγκαλιά στον πάγκο του Πάμισου. Ματζούνης και Λαθύρης 0-1. Σταματελόπουλος αποφεύγει τον Τζίφα. Ψάχνει τον Παπαδόπουλο, η μπάλα πέρασε. Βέλης με το αριστερό θα σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. Πανέμορφο τέρμα Γιώργος Βέλης 0-2 στο 44. 0-2 ο Πάμισος σε διάστημα 6 λεπτών σκοράρει δεύτερη φορά με το ωραίο αριστερό διαγώνιο σουτ του Γιώργου Βέλη. Η ομάδα του Πάμισου κάνει το 0-2 από το πολύ όμορφο τέρμα του Γιώργου Βέλη στο 44. Να προσφέρει επιθετικές λύσεις. Τζίφας, στόχο τον Σπυρόπουλο, κεφαλιά του Μπαστακού. Τάφα επαναφέρει, ξανά Μπαστακός. Κωστόπουλος πάνω στον Σταματελόπουλο. Τάφα το σουτ, Αντωνόπουλος δύσκολα. Επιμένουν με τον Πάλια, γυρίζει για τον Πολυμενέα. Πίσω για τον Τζίφα, στο έδαφος ο Παπαδόπουλος, φάουλ του Βασίλη Τζίφα. Παλιάς. Θα βγει ο Αντωνόπουλος, θα χάσει Φέστας, η μπάλα θα φύγει out πάνω από τα δοκάρια του Αντωνόπουλου, ο οποίος έχασε την φάση. Λιόπουλος με τον Τάφα, τον πιέζει ο Τάφα. Πίσω για τον Μπαστακό, με υπερένταση εκείνος κατάφερε να βρει τον Αριστομενόπουλο, η κεφαλιά του δεν ήταν όπως θα την ήθελε. Ο Κάνιστρα έβαλε ωραία το σώμα του, κέρδισε την κατοχή της μπάλας. Στο έδαφος ο Μωράκης παίζεται. Φέστας με μία για τον Κωστόπουλο. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης τώρα για την Ομόνια. Κωστόπουλος Πάλιας. Τρομερή ευκαιρία χαμένη από τον Αρτέμι Πάλια να βάλει την ομάδα του ξανά στο παιχνίδι. Τώρα ο Παπαδόπουλος εκτελεί το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλοχτυπημένο ο Φιλόπουλος στην αγκαλιά του Γιαννούλη. Καλή στιγμή για τον Πάμισο να κάνει τρία τα τερματά του. Ήταν αδύναμη η κεφαλιά του Δημήτρη Φιλόπουλου. Τιάν ανοίγεται δεξιά, ζητάει και παίρνει μπάλα. Έχει τον Τζίφα κοντά του, Καραπετιάν. Κάθετα για τον Κάνιστρα, δούμε να προλάβει ο Κάνιστρα, θα τσιμπήσει μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για το 0-3 στο 61ο λεπτό από τον Φάνη Κάνιστρα. Πολυμενέας. Τζίφας, σέντρα του Τζίφα. Μπαστάκος ψύχρεμα, Φέστα στο σούτ, Αντωνόπουλος κρατάει το 0-2, Σπύρος Αντωνόπουλος έπεσε στη δεξιά του γωνία και με το δεξί χέρι παραχώρησε το κόρνερ. Από τον Κατσιβαρδέα ψάχνει τον Λαθύρη, Λαθύρης από αριστερά κοντά του Δημητρίου. Λαθύρης θα φύγει με την ταχύτητά του, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα αποφύγει και τον μπάλα, θα γυρίσει. Κάνει σας δεν μπορεί, το σούτ του Καραπετιάν, ο Δημητρίου απομακρύνει από την περιοχή της Ομόνιας. Ωραία για τον Κωστόπουλο, είναι γρήγορος ο Κωστόπουλος, φάτσα με το 1-2, Κωστόπουλος θα φύγει στον πλάι, θα μπλασάρει, 1-2, η Ομόνια μειώνει με το τέρμα του Αργύρη Κωστόπουλου στο 85ο λεπτό και μπαίνει ξανά στην διεκδίκηση του αποτελέσματος από την πολύ ωραία πάσα που δέχτηκε από τον Πάλια. Ο Κωστόπουλος έφυγε ταχύτητα στην αντεπίθεση, έφυγε στο πλάι, απέφυγε τον Αντωνόπουλο και μπλάσαρε στην καινή εστία του Μπάμισου, 1-2, η Ομόνια μειώνει 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είδαμε τις φάσεις από το παιχνίδι Ομόνια, πάμε στους 1-2. Πάμε τώρα να δούμε τι υπόθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης από το Σταμάτη Φέσα της Ομόνιας και τον Διονύση Παπαδόπουλο από την πλευρά του Πάμισου Μεσίνης. Σταμάτη, δυστυχώς ήταν σήμερα η ομάδα σας. Πετάξατε ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήσασταν καλοί. Δίκαια νομίζω προηγήθηκε η ομάδα του Πάμισου. Κατάφερε σε διάστημα 6 λεπτών να πετύχει 2 τέρματα. Στο δεύτερο όμως παρουσιάστηκατε πάρα πολύ καλοί. Ήσασταν ανώτεροι, θεωρώ, στο δεύτερο ημίχρονο. Μειώσατε και είχατε τις ευκαιρίες να φτάσετε και ακόμα και στην ισοφάριση κοντά στον πρωτοπόρο. Εντάξει, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μια καλύτερη ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτοί μπήκαν καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, πιο δυνατά. Φάγαμε γκολ στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί λίγο σπάσαμε, ας πούμε, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Εντάξει, δεν έχει να λέει κάτι. Σημασία έχει που αντιδράσαμε, προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλαμε και ένα γκολ, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Παίζαμε μια καλύτερη ομάδα. Εντάξει, προχωράμε. Νομίζω μόνο οι κινήσεις. Εντάξει, όλοι μπορούν να παίξουν. Πεισμόσαμε λίγο, φάγαμε 2 γκολ. Νομίζω χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Το ελέγχαμε λίγο το παιχνίδι, έστω αμυντικά μόνο, χωρίς να κάνουμε τίποτα στην επίθεση. Στο δεύτερο μήχρονο αγκαστικά και εμείς βγήκαμε στην επίθεση, όπως και να έχει. Δεν φάγαμε τρίτο γκολ στην κόντρα, βάλαμε ένα γκολ εμείς, το παλέψαμε λίγο ανορθόδοξο στο τέλος, δεν μπορέσαμε. Εντάξει. Μπορώ να πω κάτι τώρα γι' αυτό, έχουμε ένα βαθμό. Τα αποτελέσματα μιλάνε πάντα. Εντάξει, προσπαθούμε. Κατά κύριο λόγο εδώ έχουμε ένα καλό κλίμα. Παρόλο που η ομάδα έχει ένα βαθμό, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα, είμαστε αγαπημένοι. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Αυτό. Βλέπουμε από την αρχή της περιόδου την Ομόνια όλα τα παιχνίδια να τα παλεύει. Κάποιες φορές, ειδικά με τον Απόλλωνα που είχα τύχει να τον παρακολουθήσω, το χάσατε στα τελευταία 15 λεπτά. Yeah. Είδαμε όμως ότι παλέψατε, είχατε τις ευκαιρίες σας και εκεί. Θεωρείς ότι ίσως άμα έρθει μια νίκη θα αλλάξει η ψυχολογία της Ομόνιας αυτή τη στιγμή? Σίγουρα χρειάζεται μια νίκη. Ξεκινήσαμε και με λίγο δύσκολο πρόγραμμα, πιστεύω. Χρειαζόμαστε μια νίκη για την ψυχολογία, κατά κύριο λόγο. Αν και σας λέω ότι έχουμε πολύ καλό κλίμα. Εντάξει, θα έρθει, πιστεύω, η νίκη. Θα έρθει. Μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα, αλλά δεν το κάναμε. Προσπαθήσαμε να βρούμε χώρους. Για να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ για να καθαρίσουμε το μάτς, αλλά δεν μας έκατσε. Ναι. Ποια θα είναι η συνέχεια του Πάμισου στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας? Βήμα-βήμα, προπόνηση και νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και κάτι τελευταίο, βλέπουμε ένα Διονύση Παπαδόπουλο από την περσινή σεζόν, πολύ μαχητικό στον αγωνιστικό χώρο, πάρα πολύ ταλαντούχος. Έχουμε το λέμε εμείς, το λέμε πάρα πολύ σκοπός αυτό. Έχεις κερδίσει τη φανέλα, νομίζω, με το βασικό με το σπαθί σου. Θες να έχεις εξίσου συνέχεια, θέλεις να φτάσεις ακόμη ψηλά? Ναι, αυτό επιθυμώ να κάνω. Δουλειά είναι το παν. Κάθε μέρα προπόνηση και ό,τι θέλει να προκύψει. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις των δύο ποδοσφαιριστών από το παιχνίδι Ομόνια Πάμισος Μεσίνης 1-2. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, πάμε να δούμε την κάρτα με τον διαγωνισμό. Γιώργο. Πάμε να δούμε την κάρτα με τον διαγωνισμό. Πόσα γκολ σημειώθηκαν την πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της αλφατοπικής κατηγορίας. Πέμπτη αγωνιστική είναι αυτή η λία που ολοκληρώθηκε σήμερα. Ζητάμε από τους φίλους τηλεθεατές να μας απαντήσουν. Πόσα γκολ σημειώθηκαν? 1, 21 γκολ, 2, 35 γκολ ή 3, 42 γκολ. Ο νικητής θα κερδίσει ένα πουκάμισο από το κατάστημα Genesis Αριστομένους 2 στην Καλαμάτα. Ωραία, μπορούμε να επικοινωνήσουμε λοιπόν μετά τη διαφημίση που θα επιστρέψουμε στο 2721-063-264 και 63-265 για να κερδίσουμε ένα πανέμορφο πουκάμισο από κατάστημα Genesis Αριστομένους 2, όπως είπε ο Γιώργος, του Μιχάλη Καούνη. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι στην Κυριακή σας σπόρου. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην Κυριακή σας σπορ, δεύτερο μέρος, και έχουμε δίπλα μου καλεσμένους του δύο ποδοσφαιριστές από τον Απόλλωνα Καλαμάτας, τον Βαγγέλη Αλεξόπουλο και τον Έλβις Γεντέρια. Παιδιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Ηλία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον Απόλλωνα Καλαμάτας, θα δούμε φάσεις από το παιχνίδι Απόλλωνα Καλαμάτας Ολυμπιακός Καλαμάτας 5-0. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε την κάρτα με τον διαγωνισμό. Πόσα γκολ λοιπόν σημειώθηκαν κατά την πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας? Η πέμπτη αγωνιστική είναι αυτή που ολοκληρώθηκε χθες και σήμερα. 1-21, 2-35, 3-42. Κερδίζετε ένα πουκάμισο λοιπόν από τα καταστήματα Genesis Men's Fashion Αριστομένους 2 στην Καλαμάτα του Μιχάλη Καούνη. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2721-063-264 και 63-265 και ο τυχερός λοιπόν που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση θα κερδίσει το πουκάμισο, όπως είπαμε, από τα καταστήματα Genesis Men's Fashion. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας. Πάμε πρώτα όμως να δούμε το παιχνίδι Απόλλων Καλαμάτας Ολυμπιακός Καλαμάτας 5-0. Πώς ήρθε αυτό το 5-0 για την ομάδα του Απόλλων Καλαμάτας που συνεχίζει
συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο φετινό πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. 5 στα 5, 15 βαθμούς κορυφή μαζί με τον Μπάμσο Μεσίνης. Χθες στον αγώνα που διεξήχθησε ο Γεώργιος Λουκαρέας, 5 διαφορετικοί σκόρερ, 1-0 ο Περιβολάρης. Εδώ και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να καθαρίσει το παιχνίδι. 2-0 ο Παλιατσέας, 3-0 ο Κουντάνης, 4-0 ο Έλβιν Τριντέρη, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ, θα μας τα πει και ο ίδιος στη συνέχεια. Και το 5-0 πέτυχε ο Μιχαλόπουλος. Πάμε εμείς να δούμε τις καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι αυτό από τον Ολυμπιακό σε περιγραφή του Γιώργου Αγάστρα. Το Γιώργιος Λουκαρέας, πέμπτη αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας, Απόλλων Καλαμάτας, Ολυμπιακός Καλαμάτας στο τοπικό ντέρμπι. Για τον Στραβάκο, Στραβάκος αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Παπαδέα. Θα περάσει μπάλα, Παπαδέας θα κάνει το κοντρόλ με στην περιοχή, θα γυρίσει Τσουλάκος, ευκαιρία. Ωραίο τάκλιν του Κοστρίβα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Πρώτου ο Δημήτρης Τσουλάκος εκτελέσει τον Μουσελίνο, καλή στιγμή. Τώρα θα πάρει την εντολή από τον κύριο Ρέκα. Καλοχτυπημένο, η μπάλα στη γωνία, δοκάρει και από κοντά ο Περιβολάρης, ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Ο Περιβολάρης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά το φάουλ του Μιχαλόπουλου. Ο Κακαλέτης είναι καλά, έβαλε το πόδι του, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της ομάδας του. Με τον Δημήτρη Τσουλάκο από αριστερά, θα τη φέρει στο δεξί, θα σεντράρει, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Μιχαλόπουλος από κοντά, δεν θα προλάβει την μπάλα. Για εκατοστά ο Αλκίνος Μιχαλόπουλος, πέρασε out. Είναι τα από αριστερά ή τον Γκελγκέρι από δεξιά. Δεν τα έχω καταφέρει στα 32 λεπτά. Ωραία, ο Παλιατσέας κέρδισε την κατοχή της μπάλας. Ευκαιρία να βγάλει υπεραριθμία τώρα ο Απόλλωνας. Ωραία, Κινέζο. Μιχαλόπουλος στο σουτ πάνω από τα δοκάρια του Μουσελίνου. Καλή τελική προσπάθεια για τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Ωραία, αφήνει την μπάλα να περάσει κατά τα πόδια του. Καταδιώκει ο Μαγουλιανίδης. Η Γκελγκέρια κρατάει. Ωραία, ο Γκελγκέρια την φέρει στο δεξί. Τον ταλαιπωρεί. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή Μπαζάνης. Έδιωξε εκεί που ο Παλιατσέας έγινε κάτοχος. Πολύ ωραία, ο Παλιατσέας άφησε για τον Παπαδέα. Τζανέλος Παπαδέας μέσα στην περιοχή. Γυρίζει μακριά ο Κοστρίβας σε πλάγι out. Μιχαλόπουλος, ο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Παλιατσέα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 ο Απόλλωνας απλοποιεί τα πράγματα από το κόρνερ του Μιχαλόπουλου και την κεφαλιά του Παλιατσέα. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Μουσελίνου που έπεσε αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Έτσι η ομάδα του Απόλλωνα πολύ γρήγορα στο δεύτερο μέρος κάνει δύο τα τέρματά της. Απλοποιεί σαφέστατα την κατάσταση για την υπόθεση νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Κοντά στο 5 στα 5 η ομάδα του Τάκη Σακελαρόπουλου. Μιχαλόπουλος, ο δεύτερο δοκάρι. Κίνηση του Κουντάνη, Κουντάνης από κοντά. Η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 στο 56 με τον Ηλία Κουντάνη. 4 λεπτά μετά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Μουσελίνου ο Απόλλωνας. Τρίτο τέρμα με τον Ηλία Κουντάνη. Ακόμα ένα αποστατική φάση και τα τρία αποστημένα για την ομάδα του κύριου Σακελαρόπουλου. Φίνι για τον Στραβάκο. Στραβάκο στα σεντράρι, ψάχνει τον Γκελγκέρια, κεφαλιά του Γκελγκέρια. 4-0 στο 58 ο Έλβις Γκελγκέρια σημειώνει το τέταρτο γκολ για την ομάδα του. Εντυπωσιακό 15 λεπτό δεύτερο για τον Απόλλωνα που πετυχαίνει σε διάστημα 13 λεπτών 3 τέρματα. Παλιά επανέφερε ο Παπαδέας, Κουντάνης με μία για τον Μιχαλόπουλο από δεξιά, ευκαιρία για τους γηπεδούχους, γυρνάει σέντρα σου του Μιχαλόπουλου με υπερένταση ο Μουσελίνος μακρύ, επιμένει ο Μιχαλόπουλος μακριά, ο Βέλμαχος Μιχαλόπουλος, Διονυσόπουλος, ξανά προς αναγκίνω Μιχαλόπουλο, φάτσα με το 5-0, Μιχαλόπουλος στα δίχτυα, 5-0 ο Απόλλωνας με τον Αλκίνο Μιχαλόπουλο, πολύ ωραία το 1-2 με τον Διονυσόπουλο στο 66. Τον γηπεδούχη με τον Πανταζή κάθετα για τον Διονυσόπουλο. Φάτσα με το έξω τέρμα. Θα βγει ο Μουσελίνος, θα μπλοκάρει την μπάλα πρώτου Σταύρου Διονυσόπουλου. Είδαμε λοιπόν πως ο Απόλλωνας Καλαμάτας νίκησε 5-0 χθες στο Γιώργος Λουκαρέας στον Ολυμπιακό Καλαμάτας με το σκορ 5-0. Πάμε λοιπόν εμείς στη συζήτησή μας. Βαγγέλη, ήρθε εύκολα αυτό το 5-0? Εντάξει, θεωρώ όπως φαίνεται και από το σκορ, εύκολα ήρθε. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ μόνο. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες δυνάμεις νομίζω, μας πίεσε.
Δεν βγάλαμε κι εμείς καλές φάσεις. Κάναμε ένα στημένο, προηγηθήκαμε. Αλλά μετά και από τα στημένα γενικά και στο δεύτερο πιέσαμε περισσότερο κι εμείς και κατάφεραμε να βάλουμε και να τελειώσουμε γρήγορα το παιχνίδι. Έλβης, η δική σου άποψη. Σίγουρα ήμασταν καλύτεροι από την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Έχει αδικηθεί, πιστεύω. Είναι μια ομάδα που έχει μικρά παιδιά και την αδική θέση, κατά τη γνώμη μου. Εμείς ήμασταν πολύ καλοί, πιστεύω, όπως σε κάθε παιχνίδι και θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να νικάμε. Φέτος μας έχει εντυπωσιάσει πραγματικά ο Απόλλων Καλαμάτας στις 5 πρώτες αγωνιστικές σε σχέση με πέρυσι και την πορεία που έκανε στο περσινό πρωτάθλημα της Α' τοπικής κατηγορίας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Απόλλωνας? Εντάξει, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ταβάνι στην ομάδα φέτος. Η ομάδα έχει ξεκινήσει με στόχο να παίξει καλό ποδόσφαιρο και όπου φτάσουμε, όπως και στο κύπελλο είμαστε, νομίζω είμαστε στους 4 τώρα με τον Πάμψο. Και στο πρωτάθλημα είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτοι. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, δουλεύουμε κάθε μέρα στο γήπεδο και όπου φτάσουμε. Εμείς θα παίζουμε καλά, να το ευχαριστιόμαστε. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο και όσο πιο ψηλά, καλύτερα για μας. Μπορεί να μιλάμε πλέον για πρωταθλητισμό, να ο Παδόλωνας να μπει σφήνα σε Πάμισο, Πανθουριακό και όποια άλλη ομάδα είναι στις πρώτες θέσεις, Έλβης? Δεν θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Πάντως έχουμε γίνει πολύ ανταγωνιστικοί. Πολλές ομάδες μας φοβούνται, πιστεύω. Και κάθε παιχνίδι θα προσπαθούμε να νικάμε και να κερδίζουμε, βέβαια. Βαγγέλη, το μυστικό ποιο είναι φέτος? Ότι είσαστε όλοι κοντά στην ηλικία και ότι αυτό βγαίνει προς τα έξω? Και αυτό παίζει το ρόλο του. Κάνουμε όλα τα παιδιά παρέα, γνωριζόμαστε, είμαστε αγαπημένοι, περνάμε καλά και βγαίνει και στο γήπεδο, πιστεύω. Εσύ φέτος ήρθες στον Απόλλωνα Καλαμάτας και ο Έλβης από την Αστέρα Μικρομάρης που ήσουν πάρα πολλά χρόνια. Πρώτο σκόρε στην Α1, στην Β' τοπική κατηγορία. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα να αποχωρήσεις μετά από τόσο καιρό από την ομάδα και να πάρεις τα γραφή στον Απόλλωνα? Εντάξει, ήταν δύσκολο σίγουρα. Ήμουνα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση εκεί στο χωριό. Εντάξει, πέρασε ο καιρός, περάσαν οι χρονιές. Πήγανε καλά τα πράγματα και έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξω καταστάσεις. Και εσύ, Έλβης, ο ίδιος έφυγες από την αγαπημένη σου για μένα, έτσι, γιατί σε γνωρίζω και προσωπικά, τον Ηρακλή Καλαμάτας και πήγες στον Απόλλωνα. Αν και είχες και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες Α' τοπικής κατηγορίας, τι σου έκανε το κλικ να πιστώνες στον Απόλλωνα? Οι προπονητές σίγουρα είναι πολύ καλοί, με έχουν βοηθήσει και εμένα προσωπικά για κάποια βήματα παραπάνω. Και όλα τα παιδιά που είμαστε σε μια ίδια ηλικία πάνω κάτω. Και αυτό. Φέτος κάνεις πραγματικά πολύ καλή χρονιά, έχεις ξεκινήσει καταπληκτικά. Πού οφείλεται, πιστεύεις? Οφείλεται ότι παίζουμε όλοι για όλους. Προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Είμαστε μια οικογένεια και στα αποδυτήρια και στο παιχνίδι φαίνεται. Και αυτό βγαίνει παρά έξω, όπως έχουμε και εδώ 5-5. Το πρωτάθλημα της Α' τοπικής έχετε παρακολουθήσει φυσικά και δύο και άλλα παιχνίδια εκτός από τον Απόλλωνα που παίζετε. Πώς βλέπεις μέχρι στιγμή, πώς χαρακτηρίζεις, Βαγγέλη, το πρωτάθλημα? Εντάξει, το πρωτάθλημα σίγουρα είναι ανταγωνιστικό. Υπάρχουν οι ομάδες που είναι μπροστά που θα ξεχωρίσουν, όπως ο Πάμισος και η Θεωρία που θα πάνε μέχρι τέλους, πιστεύω. Εμείς που ήδη είμαστε μπροστά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε και εμείς μέχρι το τέλος μαζί με αυτές τις ομάδες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες πιο πολύ προσπαθούν πιο πολύ για το αποτέλεσμα και μπορεί να βάλουν στο παιχνίδι και κάποια σκοπιμότητα, ενώ εμείς δεν έχουμε σκοπιμότητα στο παιχνίδι μας, απλά προσπαθούμε και ό,τι κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Έλβης, η δική σου άποψη για το πρωτάθλημα της Α' τοπικής έως τώρα? Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έχει δυνατές ομάδες, όπως βλέπουμε είμαστε 5-6 ομάδες που θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και θα παλέψουμε μέχρι τέλους σε το καλύτερο της ομάδας μας, πάνω απ' όλα. Πάρα πολύ ωραία. Έλβης, εσύ έχεις περάσει και από την ΑΕΚ, από την ΚΑΠΑ17, σωστά? Ναι, ναι, σωστά. Πώς ήταν η εμπειρία σου, πώς έζησες την χρονιά αυτή στην ΑΕΚ? Εντάξει, ήταν μια ωραία εμπειρία. Ήμουνα με παιδιά που είμαστε στην ίδια ηλικία και εκεί πέρα ήμασταν πολύ καλά. Όλα τα παιδιά ήταν απίστευτα απέναντί μου, γιατί ήρθα και εγώ από μια άλλη πόλη. Και έμεινε και ένα χρόνο. Αυτά. Πήγα στον Ηρακλή και τώρα αυτή τη στιγμή στον Απόλλωνα. Πάρα πολύ ωραία.
Να επιστρέψουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε εμείς τις δηλώσεις που έχουμε από το παιχνίδι Απόλλων Καλαμάτας Ολυμπιακός. Να δούμε τι υπόθηκε λοιπόν μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης στο δημοτικό γήπεδο Γιώργης Λουκαρέας. Ζανέτο, ακόμα μία νίκη σήμερα για τον Απόλλωνα, το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα, ασχέτως η βαθμολογική του θέση. Εντάξει, μπήκαμε πολύ δυνατά, δεν αφήσαμε περιθώρια στον αντίπαλο και ήρθαμε, κάναμε μια εύκολη νίκη. Είδαμε στο πρώτο μέρος προηγηθήκατε 1-0 νωρίς. Από εκεί πέρα έπεσε λίγο ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο. Όμως μπήκατε στο δεύτερο ημίχρονο και σε διάστημα 15 λεπτών καταφέρατε, σκοράρατε 4 φορές και φτάσατε σε αυτήν την ευρεία νίκη. Εντάξει, ανοίχτηκε και λίγο ο αντίπαλος. Έπρεπε να κυνηγήσει αφού ήταν πίσω στο σκορ. Βρήκαμε καινούς χώρους και τελειώσαμε το παιχνίδι νωρίς. Και πλέον παραμένετε στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχετε το 5 στα 5. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Έχει ταβάνι ο φετινός Απόλλωνας? Πού μπορεί να φτάσει? Τίποτα. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό για μας. Θέλουμε να κερδίζουμε σε όλα τα παιχνίδια και ό,τι βγει. Είδαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Τζανέτου του Παπαδέ από τον Απόλλων Καλαμάτας. Βαγγέλη, ποια ομάδα για σένα είναι η ευχάριστη και ποια η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι τώρα? Εντάξει, ευχάριστη. Πιστεύω ότι το Διαβολίτσι έχει κάνει πολύ καλή πορεία. Έχει ξεκινήσει καλά. Έχει πάει ο Κώστας Παλαμάρας, ένας καλός προπονητής. Έχει ξεκινήσει κάτι καλό. Από εκεί και μέρα πάνω κάτω τα πράγματα αναμενόμενα ήταν, πιστεύω. Δυσάρεστη, εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν είχε συνηθίσει έτσι. Ξεκίνησε με ένα νέο μοτίβο φέτος με τα μικρά παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει και πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Σίγουρα προσπαθούν και προσπαθούν να παίξουν σωστό ποδόσφαιρο και απλά είναι μικρά σε ηλικία όλα, είναι λίγο άπειρη σαν ομάδα. Δεν νομίζω ότι όλα τα άλλα πιστεύω είναι αναμενόμενα, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι τριών ταχυτήτων, πιστεύεις εσύ? Εντάξει, τριών ταχυτήτων. Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ότι είναι 2-3 ομάδες, 4 στο τέλος είναι λίγο αδύναμες. Ναι. Από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες πιστεύω είναι σε ένα καλό επίπεδο και είναι και 2-3 που ξεχωρίζουν. Έλβις, εσύ ποια ομάδα μέχρι τώρα σου έχει κάνει θετική εντύπωση? Το Διαβολίτσι, αν και δεν έχω δει την ομάδα, φαίνεται με τα αποτελέσματα είναι πολύ καλή, δυνατή. Έκανε και ένα ωραίο διπλό, πολύ καλό υπερχογία. Και μέχρι τη στιγμή οι Εράνοι που έχουμε παίξει, και αυτοί είναι στο στυλ το δικό μας, μικρά παιδιά, προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και αυτό βγαίνει κιόλας στο γήπεδο. Αρνητική με την προϋπόθεση ότι δεν το περίμενες να είναι τόσο χαμηλά. Την Ομόνια δεν περίμενα να είναι τόσο χαμηλά, ένα βαθμό. Βέβαια έχει περάσει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά πιστεύω θα βρει τα πατήματά της και θα έχει μια αντιπαραμονή κατά τη γνώμη μου. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι στο Διαβολίτσι κόντρα στον ΑΟΔ που και αυτός είναι αήττητος. Μετρά 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Πώς το βλέπετε? Εντάξει, για μας το θετικό είναι ότι θα πάμε να παίξουμε σε ένα πολύ καλό γήπεδο. Μεγάλο γήπεδο, μας βολεύει εμάς που προσπαθούμε να παίξουμε. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε και να πάρουμε την νίκη. Δεν υπάρχει άλλο στόχος στα παιχνίδια που παίζουμε. Έλβης. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, δυνατό. Ο Διαβολίτης είναι δεύτερο, εμείς είμαστε πρώτοι μαζί με τον Πάμισο. Θα πάμε να παίξουμε αυτό που παίζουμε κάθε Κυριακή και ό,τι βγει. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Στόχος του Απόλλωνα ποιος είναι φέτος στην ουσία? Να πάρουμε εμπειρία σε όλα τα παιδιά από μια κατηγορία πιο ανταγωνιστική, γιατί νομίζω πολλά παιδιά και πέρυσι με τον 90 και να φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύνολο και να παίξουμε όσο δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο. Έλβης. Στόχο δεν έχουμε προσωπικά εμείς την άνοδο. Προσπαθούμε να παίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίζουμε και ο απολογισμός είναι στο τέλος. Στο τέλος. Ταβάνι η ομάδα δεν έχει. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Ταβάνι δεν έχει αυτή η ομάδα. Τάκης Λελόπουλος. Η άποψή σας, η γνώμη σας. Εντάξει, φαίνεται νομίζω. Είναι πολύ καλά στο κλίμα, στην ομάδα. Ξέρουν πώς να φερθούν στα παιδιά, μιλάνε σωστά. Καλή προπόνηση. Ναι. Και εντάξει, πιστεύω είναι πολύ, πολύ καλή στη δουλειά που κάνουν. Έλβης. Είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχω συνεργαστεί εγώ προσωπικά. Με έχει βοηθήσει πολύ ο κύριος Στάκης και ο κύριος Γιάννης βέβαια. Φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και μας βοηθάει
με τις εμπειρίες που έχει και σαν προπονητής και σαν παίχτης, μας δίνει τις καλύτερες οδηγίες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα να πάμε να δούμε Ασπρόχωμα Πανθουριακό βίντεο χθες στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Πώς η ομάδα του Πανθουριακού κατάφερε να, να πετύχει την τέταρτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα. Δύσκολη επικράτηση κοντά στο, η ομάδα του Ασπροχώματος. Το 1-0 έκανε στο 39 ο Χιλάς, το 0-2 στο 64 ο Μουλιάτος. Πάμε να δούμε λοιπόν τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ από το παιχνίδι Ασπρόχωμα Πανθουριακό 0-2. Χρήστος Τρίψας στην εκτέλεση. Περνάει μπάλα, Κλουβάτος στον Κυριστό, Αρχιρόπουλος, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Ουρίας. Στο δεύτερο μόλις λεπτό να ανοίξει το σκορ, όταν το σούτ του Αρχιρόπουλου απομακρύνθηκε πάνω στην γραμμή από τους παίκτες του Ασπροχώματος. Και έχουμε νέο κόρνερ για την ομάδα της Ουρίας. Μπαντατζή. Μπαντατζή. Σεντράρι. Γίνεται το μπέρδεμα. Και τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία για τη Θουρία με το Μουλιάτο να κάνει το ψιλοκρεμαστό πλασέ, το οποίο πέρασε μόλις out. Ήταν η λάθος έξοδος του Γιώργου Σακά. Πάει ο Χελάς, γυρνάει ωραία στον Παντσιώτη. Σέντρα από τον Παντσιώτη, πάει να πει στη Μουλιά. Ο Μουλιάτος γυρνάει ωραία στον Χρήστο τον Τρίψα. Ωραίο σουτ και ακόμα μια ευκαιρία για την ομάδα της Θουρίας. Μουλιάτος, Παντσιώτης και Πανταζή στη σέντρα. Για το Χελά, κοντράρι. Μουλιάτος στρών. Πήγε να γίνει το μεγάλο λάθος από το Σακά στο σου του Μουστάκα. Μουστάκας βλέπει την κίνηση του Μουλιάτου. Γίνεται κοντρό. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει στο Χελά. Εντυπωσιακή φάση. Ζητάνε πέναλτι. Ζητάνε πέναλτι του Πανθουριακού στο σου του Χελά. Μπαίνει με στην περιοχή ο Παντασίξ. Καθυστερεί όμως τώρα. Προσπαθεί να τριπλάρει και ανοίγει ωραία στον Κουρούπι. Κουρούπι στη σέντρα, Σακά θα βγει, λάθος έξοδος τώρα. Τεράστια ευκαιρία, τεράστια τριπλή ευκαιρία για τον Πανθουριακό. Σε σουτ του Χελά, του Μουστάκα και του Μουλιάτου, αν το κάνω λάθος. Μουστάκας στο Χελά, με χώρο ο Χελάς. Ανοίγει δεξιά στον Κουρούπι. Ποιος έχει πάει από τη δεξιά πλευρά τώρα, για να συγκλίνει το αριστερό. Στον Αργυρόπουλο, Αργυρόπουλος τριπλάρι. Τριπλάρι μπαίνει πολύ ώρα με στην περιοχή ο Αργυρόπουλος. Γεμίζει. Και έχουμε το 0-1. Το 0-1 από το Χελά. Στο 31 το λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από υπέροχη ενέργεια του Αργυρόπουλου από δεξιά. Ο οποίος μπήκε στην περιοχή. Σέντραρε υπέροχα και ο Χελάς με κεφαλιά έκανε το 0-1 για την ομάδα του Πανθουριακού. Κάτι που αναμφισβήτητα το άξιζε η ομάδα του Πανθουριακού. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος μέχρι στιγμή στο μάτς. Ο Χελάς δίνει στο Μουλιάτο. Χελάς, Μουλιάτος, λίγο δυνατή πάσα στο 1-2 και βγήκε πιο έξω από όσο θα ήθελε ο Μουλιάτος. Μουστάκας τώρα, στο όριο της περιοχής. Μουστάκας, πολύ καλό σουτ. Εκπληκτική απόκρουση του Σακά στο αριστερό του παραθυράκι. Απέκρουσε εντυπωσιακά το υπέροχο σουτ του Μουστάκα. Τσαφ και τώρα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Προχώματος. Χρησιμοποιεί τα χέρια ο Σταθάς χρησιμοποιεί τα χέρια. Έχει δώσει φάουλ ο κύριος Νίκας. Ωραία κίνηση του Μουλιάτου που ξεπερνάει πολύ ώρα. Εκπληκτική σέντρα. Ακόμα πιο ωραία απομάκρυνση του Λούτα. Πλάρι ωραία ο Πανταζής. Γεμίζει με το αριστερό. Απομακρύνει εντυπωσιακά ο Παπα-Νικολόπουλος. Να Μουλιάτος απέναντι. 0-2 με τον Μουλιάτος στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μουλιάτος κάνει το 0-2 και φαίνεται να καθαρίζει την υπόθεση νίκη για την ομάδα της Τουρίας. Γκολ για την ομάδα της Τουρίας με τον Μουλιάτο, ο οποίος βρέθηκε μόνος στην καρδιά της περιοχής του Ασπροχώματος μετά από γέμισμα. Κάνει τη σέντρα για τον Μουλιάτο, κεφαλιά αυτός. Έχουμε το... Όχι, δεν υπάρχει γκολ, έχει σηκωθεί η σημαία για offside του 30 φυλάκι. Κοντινά εκτελείται, Κουρούπης είναι εκεί με το Βιζάς τώρα. Βιζάς θα γεμίσει χαμηλά, περνάει η μπάλα. Ωραίο σουτ. Βιζάς από δεξιά, γυρίζει υπέροχο.
καθαρίζει όμως ο Σακάς, πανταζής με χώρο, πολύ κακό σουτ όμως. Λοιπόν, είδαμε τις φάσεις από τον παιχνίδι Ασπρόχων Πανθουριακός 0-2. Πάμε στη συζήτησή μας πάλι με τους προσφυγές του Απόλλωνα Καλαμάτα, τον Βαγγέλη και τον Έλβις. Και οι δύο ερχόστε από ένα πρωτάθλημα της Α1 τοπικής κατηγορίας. Έτσι, Βαγγέλη, τον Ασέρα Μικρομάνη, εσύ Έλβις, τον Έκρη Καλαμάτας. Πώς βλέπετε φέτος το πρωτάθλημα? Είναι το ίδιο, πιστεύετε, ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι? Εγώ θεωρώ κάποια παιχνίδια που έχουμε δει δεν είναι το ίδιο με πέρυσι. Αρκετές καλές ομάδες περσινές έχουν αποδυναμωθεί. Και δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο ήταν πέρυσι, κατά τη γνώμη μου. Έλβις. Πέρυσι ήταν, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη κατηγορία σχέση με φέτος Α1. Είχε ομάδες που παλεύανε κάθε παιχνίδι και από την αρχή της χρονιάς και μέχρι τέλος και την τριάδα με την άνοδο. Φέτος είναι, από ό,τι έχω δει και εγώ τα παιχνίδια, φαβορεί μάνι. Πέρυσι δεν υπήρχε κάποιο φαβορεί. Και θα ψάξουν τις άλλες δύο ομάδες, κατά τη γνώμη μου. Ενώ πέρυσι δεν υπήρχε αυτό. Ήταν 6-7 ομάδες που παλεύαν για την τριάδα. Και στον βαθμό κρίθηκαν κατηγορίες. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Πιο, ναι, και κατά τη γνώμη μου αυτό. Ο Ηρακλής θα μπορέσει να χτυπήσει τριάδα φέτος? Προσπάθησε τις προηγούμενες χρονιές, ήταν κοντά. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά, η αλήθεια είναι. Ξεκίνησε πολύ καλά, ναι. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα, πήγα να του δω. Α, του είδε σήμερα μαζί με τον Τζανέτο? Ναι. Παίξανε πολύ ωραία, δίκαια το σκορ, μπορούσαν να βάλουν κάποια άλλα γκολ. Κατά τη γνώμη μου, ναι, θα είναι μέσα στην τριάδα φέτος. Ο Ασέρας που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Πιστεύεις ότι λείπει μια νίκη για να έρθει και να αλλάξει το κλίμα? Σίγουρα είναι και βάση ψυχολογίας και επειδή έχω παρακολουθήσει όσα παιχνίδια έχω μπορέσει, είναι και λίγο άτυχη θεωρώ. Έχουν μπει σε κάποια παιχνίδια μπροστά στο σκορ, έχουν χάσει στο τέλος εκεί κάποιους βαθμούς που μπορούσαν να είναι καλύτερα. Σίγουρα βέβαια η ομάδα θέλει ψυχολογία, μια νίκη, κάτι για να. Και χτες πάντως ο Παιχνίδι Χανδρονικό έχασε και πέναλτι πριν το 3-2 με τον Μαράι. Είχε προηγηθεί κιόλας. Προηγήθηκε κιόλας, 0-1. Κάτι για να κλείσουμε. Ο Απόλλωνας είναι μια ιστορική ομάδα. Μπορούμε να την ξαναδούμε εκεί που ήταν και παλιότερα? Δέλτα, Εθνική, Γάμα. Κοιτάξτε, τώρα η ομάδα θεωρώ αυτό είναι το πλάνο της, τουλάχιστον μακροχρόνια. Έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή προσπάθεια, έχει ξεκινήσει φέτος. Τώρα για το αν θα το ξαναδούμε, θεωρώ ότι δεν κρίνεται μόνο από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team. Πρέπει να είναι η διοίκηση, να υπάρχει στήριξη γενικά από κόσμο, οικονομικά, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τα χρόνια τώρα που ζούμε. Και εντάξει, όλα τα εφόδια τα έχουμε, πιστεύω, προπονητή, παίχτες, και μπορούμε να συμπληρώσουμε και σε αυτά. Έλβις, η δική σου άποψη? Πιστεύω πως άμα συνεχίσει με την ίδια φιλοσοφία και τους ίδιους ανθρώπους, θα τη δούμε στη γάμα κατηγορία. Μάλιστα. Και κάτι για να κρίσουμε και για τη διοίκηση, δύο λόγια, να μην αφήσουμε παραπονημένους και τους ανθρώπους της ομάδας. Σίγουρα, τώρα η διοίκηση είναι μαζί μας. Κάθε παιχνίδι έρχονται, μας βλέπουν. Όντως τους επιτρέπουν και η δουλειά τους, είναι και στο γήπεδο, στις προπονήσεις, αυτά. Μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα λειτουργούν άψογα. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη διοίκηση. Αντιθέτως, ό,τι χρειαστούμε το έχουμε. Τους έχουμε στην προπόνηση κάθε μέρα. Στα παιχνίδια κάθε μέρα έρχονται, μας βλέπουν. Και δεν μας λείπει τίποτα σαν ομάδα. Ωραία. Βαγγέλη Έλβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μιλήσαμε για τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Ένας Απόλλωνα Καλαμάτας, να πούμε και πάλι, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς. Εύχομαι οι στόχοι της ομάδας, όποιοι και αν είναι αυτοί, να επιτευχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν σας αποδεσμεύσω για να έρθει και ο Γιώργος πάλι στην παρέα μας, εμείς να περάσουμε να δούμε την κάρτα του διαγωνισμού και συνέχεια στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα του διαγωνισμού. Παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν στο 2721-063-264 και 63-265 για να κερδίσετε ένα πουκάμισο από τα καταστήματα Τζένε Σημαίνε Φάσεω του Μιχάλη Καούνα, αριστομένο 2 στην Καλαμάτα. Αν βρείτε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση, πόσα γκολ σημειώθηκαν την 5η διαγωνιστική που ολοκληρώθηκε σήμερα στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. 1-21, 2-35, 3-42.
Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 27210, έχουν ανοίξει γραμμές 63264 και 63265. Βρίσκετε τη σωστή απάντηση και διδίδεστε ένα πάρα πολύ όμορφο πουκάμισο από τα καταστήματα Genesis Men's Fashion του Μιχάλη Καούνη. Πάμε τώρα εμείς στις διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Αλεξόπουλο και τον Έλλη Βιτζεντέρια που ήταν στην παρέα μας σήμερα. Και επιστρέφουμε και πάλι με Δράση και Γιώργο Γάστρα στην παρέα μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Κυριακή Σαφόρ, τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μένουμε στην αλφα τοπική κατηγορία. Γιώργο, και πάλι μαζί σας, μαζί μας. Άκουσες την κουβέντα. Ωραία, άκουσα την κουβέντα από τους Βαγγέλη Αλεξόπουλο και Έλβης Γεργέρια. Σημαντικά πράγματα. Είπανε με κυριότερο ότι δεν έχει ταβάνει ο φετινός απώνες. Εγώ αυτό κρατάω. Η ομάδα του κ. Αλεξανδρόπουλου έχει φτιαχτεί για μεγάλα πράγματα. Δεν έχουν ταβάνι, δεν έχουν σαν άμεσο στόχο τον πρωταθλητισμό. Αν τους βγει μέσα χρονιά, σίγουρα θα το επιδιώξουν αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Από εκεί πέρα νομίζω ότι τα είπαν μια χαρά τα παιδιά και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα. Ωραία, πάμε τώρα εμείς, όπως είπες εσύ, να συμφωνήσω στην ευχάριστη μέχρι στιγμής έπληξη του πρωταθλήματος, που είναι η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Γιαβολιτσίου, που πήρε το διπλό σήμερα στο γήπεδο Πέτρος Γιαβολιτσίου κόντρα στην Σπεροχωγία με σκορ 0-2. Ένα Γιαβολιτσί που κατάφερε λοιπόν να ανοίξει το σκορ στο 30 λεπτό με πέναλτι του Εμμανουήλ. Ένα πέναλτι που συζητήθηκε. Αυτό ήθελα να δηλώσω, Ηλία. Ένα πέναλτι που δεν δέχονται οι άνθρωποι τη Σπεροχωγία. Θεωρούν πως δεν υπήρχε παράβαση. Διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση. Όπως και να έχει, δόθηκε το πέναλτι και η ομάδα του Διαβολιτσίου άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος. Πρέπει να δούμε όμως σε επανάληψη να δούμε το replay για το αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Στο δεύτερο μέρος, με ένα λάθος άμυνας, ο Κουλόπουλος απλοποίησε τα πράγματα για την ομάδα του. Παραμένει αίτητη η ομάδα του Διαβολιτσίου, έχει 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Ακολουθεί από κοντά τους 2 πρωτοπόρους στο πρωτάθλημα της Αλφα Τοπικής. Ωραία. Πάμε εμείς να δούμε πώς ήρθε λοιπόν αυτό το 0-2 για τον Διαβολίτσι κόντρα στη Σπεροχωγία σήμερα το απόγευμα στο δημοτικό γήπεδο Πέτρος Γιοργανάς. Λάθος από τον Βεργόπουλο και τώρα ευκαιρία για την ομάδα του Διαβολιτσίου και τρομερή απόκρουση του Τσούλου στο σουτ του Τσουκαλά, ο οποίος μετά το τραγικό λάθος του Βεργόπουλου βρέθηκε τέτα τέτ απέναντι από τον Τσούλου, ο οποίος όμως τον νίκησε. Ωραία σέντρα κεφαλιά του Τσουκαλά, χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Διαβολιτσίου που έχει μπει πιο δυνατά στον αγώνα. Χριστόπουλος τώρα, Αγγελής, βαθιά παλιά για τον Μπούνα από δεξιά, ωραία φεύγει αυτός. Μπούνας με τη μία προσπαθεί να γυρίσει, ο Μπαλόπουλος όμως είναι εκεί και κόβει εύκολα. Επιμένει ο Αγγελής, Μπούνας τώρα, στον Αγγελή δεξιά ωραία, Αγγελής θα κάνει τη σέντρα. Χαμένη ευκαιρία καθώς ο Γιακουμής δεν πιάνει καλά την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα out. Φεύγει ωραία από αριστερά τώρα ο Γιακουμής. Μπαλαούρας. Αγγελής. Μπαλαούρας ξανά. Μπαλαούρας θα σουτάρει από μακριά. Πολύ καλό σουτ. Μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της Σπεροχωγίας. Ο Μπαλαούρας με ένα ωραίο σουτ στέλνει την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Κωνσταντακόπουλου. Μπαλαούρας, λάθος, φεύγει ο Τσόνης από δεξιά, Τσόνης με χώρο, γεμίστη, μεγάλη ευκαιρία για τον Κουλόπουλο, ο οποίος δεν πρόλαβε να πάει πρώτος στην μπάλα. Δωδεκάτος, ωραίο Μπούνα στον Παπα-Νικολόπουλο, Παπα-Νικολόπουλος, Αγγελής, μακρινό σουτ, η μπάλα καταλήγει αρκετά έξω όμως από την εστία του Κωνσταντακόπουλου. Μπαλιά. Για τον Τσόνι, φεύγει ωραία ο Τσόνις από δεξιά. Γυρίζει ο Τσόνις για τον Τσουκαλά. Βγαίνει όμως ο Τσούλος και καθαρίζει. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι για την ομάδα του Διαβολιτσίου. Σε ανατροπή του Τσούλου. Και νικάει τον Τσούλο γράφοντας το 0-1 στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.
0-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμμανουήλ. Φεύγει τώρα. Τεράστια ευκαιρία και δοκάρι. Δοκάρι με τον μπάλα ξαφνικά για μια επίθεση της υπερχογίας. Για κουμίσα από αριστερά, σουτάρει η μπάλα ψηλά, out όμως. Κυνηγάει ο Γιακουμής. Λάθος από άκρης του Κωνστατακόπουλου. Επιμένει υπερχογιά. Χριστόπουλος. Κάθεται για τον Γιακουμή. Μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια απόκρουση του Κωνστατακόπουλου. Επιμένει με νέα χαμένη. Δωδεκάτος κερδίζει μέτρα. Παίζει πολύ ωραία με τον Χριστόπουλο. Αυτός για τον Αγγελή. Ζητάνε όλοι φάουλ. Μπέρδεμα και έχουμε το γκολ 0-2. 0-2 με τον Κουλόπουλο για το Διαβολίτσι. Ήταν λάθος ενεννόηση, τραγικό λάθος άμυνας υπερχογίας. Ο Τσούλος είχε βγει από την εστία του, δεν το αντιλήφθηκαν οι αμυντικοί του. Και στο 66ο λεπτό έχουμε το 0-2. Μπαλαούρας. Γιακουμής. Ανοίγει ωραία. Άστο. Γιακουμής απευθείας. Ωραία απόκρουση του Κωνστατακόπουλου. Γιακουμής θα εκτελέσει το φάουλ. Γιακουμής απευθείας. Εκπληκτική απόκρουση του Κωνστατακόπουλου. Επιμένει η υπερχογία τώρα. Σούτο 12ο. Είδαμε λοιπόν το βίντεο στην περιγραφή του Βασίλη Κέσσαρη, υπερχογία αθλητικό όμιλο Διαβολιτσίου, λοιπόν 0-2. Γιώργο, είδε τη φάση του πέναλτι. Είδαμε, Ηλία, την φάση του πέναλτι που η υπερχογία διαμαρτύρεται πως δεν υπάρχει παράβαση. Δύσκολη φάση. Είναι πολύ δύσκολη για τον κύριο Ψιλοπαναγιώτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια δύσκολη φάση. Δεν βρίσκει μπάλα. Να ξεκινήσουμε ότι δεν βρίσκει μπάλα ο Τσούλος. Αλλά δεν φαίνεται να βρίσκει και τα πόδια του Κουλόπουλου, ο οποίος είδε ότι ο Τσούλος δεν βρίσκει μπάλα και ότι την τσιμπάει. Δεν τον βρίσκει όμως ο Κουλόπουλος. Έξυπνα νομίζω, το πήρε περισσότερο παρά το και έκανε ο Κουλόπουλος. Δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητός. Περισσότερο ναι, το κατάλαβα. Πήρε ο Βαγγέλης Κουλόπουλος παρά το έκανε ο Τσούλος το πέναλτι. Νομίζω ότι περισσότερο από την πτώση του Κουλόπουλου εκεί ο κ. Ψιλοπανάγιωτης νομίζω ότι έπεσε στην παγίδα και έδωσε το πέναλτι. Νομίζω όμως ότι δεν είναι πέναλτι. Ωραία, πάμε τώρα εμείς να δούμε τι υπόθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι από το γήπεδο Πέτρος Γιοργανάς. Η πορεία της ομάδας είναι καλή. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, δουλεύουμε για το κάθε παιχνίδι πάνω σε αυτό που μας λέει ο προπονητής μας. Προσπαθούμε να βγάλουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε σοβαροί σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό νομίζω φαίνεται μέσα στο γήπεδο πώς προσπαθούμε και παλεύουμε για το καλύτερο για την ομάδα του χωριού. Για το σημερινό παιχνίδι ειδικότερα. Το σημερινό παιχνίδι η Σπερογία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω είναι από τις καλύτερες που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Εντάξει, ήμασταν προσιλωμένοι στην άμυνά μας. Κοιτάμε πρώτα να έχουμε το 0. Προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά μαζί και καταφέραμε να κερδίσουμε μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Βαθμολογικά είναι η στόχη σας συγκεκριμένη? Βαθμολογικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Κοιτάμε να σωθούμε, να παίξουν και τα παιδιά του χωριού. Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας ενδιαφέρει βαθμολογία. Συνεχίζουμε σε αυτό που δουλεύουμε με τον προπονητή μας. Η ομάδα δουλεύει κάθε μέρα στο γήπεδο και προπονείται σκληρά. Έχουμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο για προπόνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει και φτιάχνουμε πράγματα σιγά σιγά και παιχνίδι με παιχνίδι. Εντάξει, μέχρι στιγμής είναι όλα καλά. Η ομάδα βγάζει αυτά που θέλουμε και σιγά σιγά πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει και καλύτερα πράγματα. Όσο πιο γρήγορα έρθει ο στόχος της παραμονής, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, τόσο καλύτερα θα είναι και τόσο
πιο καλύτερα πράγματα πιστεύω μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας και βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Τελείωσε αυτή η νίκη, έχουμε μέχρι αύριο να τη χαρούμε και να πανηγυρίζουμε. Έχουμε δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Απόλλωνα στην έδρα μας. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δυστυχώς δεν θα έχουμε και τον Βασίλη, ο οποίος είδαμε δέχτηκε κόκκινη και θα έχουμε δεύτερη κίτρινη. Στο Διαβολίτσι μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα. Η διοίκηση κάνει αυτά που πρέπει να κάνει σαν διοίκηση και μέχρι εκεί που πρέπει να κάνουν οι διοικήσεις στην ομάδα. Και το κομμάτι το δικό μου και των παιδιών είναι μέσα στο γήπεδο. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Η ομάδα έχει δικό της γήπεδο, έχει δικά της αποδυτήρια. Είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από ομάδα Αλφα Τοπικού με τις συνθήκες που έχουμε εκεί και δουλεύουμε. Ένα πρωτάθλημα το οποίο πιστεύω ότι οι ομάδες πάνω κάτω είναι λίγο πολύ, λίγο λιγότερο εισάξεις. Εντάξει, αν αναλογιστούμε ότι η Θουρία με τον Μπάμισο αλλά και ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή, ομάδες που είναι εκεί που είναι και ειδικά ο Απόλλωνας που τον έχω δει και τον έχω παρακολουθήσει, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ καλό σύνολο. Νομίζω κάπως έτσι θα τελειώσει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή η Θουρία με Πάμισος θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα που πιστεύω θα είναι η ευχάριστη έκπληξη. Ακούσαν λοιπόν τις δηλώσεις από τον προπονητή του Αθλητικού Όμιλου Διαβολητσίου Κώστα Παραμάρα και τον τερματοφύλακα τον Τάσο Κώστα Τακόπουλο. Πάμε να δούμε την κάρτα με τον διαγωνισμό για τελευταία φορά για σήμερα. Πόσα γκολ σημειώθηκαν λοιπόν την πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Θυμίζω πέμπτη αγωνιστική αυτή που ολοκληρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή για την Α τοπική. Πρώτη απάντηση 21 γκολ, δεύτερη απάντηση 35 γκολ, τρίτη απάντηση 42 γκολ. Απαντήστε σωστά και κερδίστε ένα πουκάμισο από τα καταστήματα Genesis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 210 63 264 και 63 265. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα εμείς. Κυπαρισσία Αναγέννηση Παραλίας 3-0. Κυπαρισσία λοιπόν επέστρεψε στις επιτυχίες, Γιώργο, μετά από δύο σερί, νομίζω. Ακριβώς. Έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα η αλήθεια. Η ομάδα της Κυπαρισσίας αγωνίστηκε με τις δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή φαντάζονται στα φαβορή για την διεκδίκηση του τίτλου, όπως είναι ο Πάμισος και ο Πανθουριακός. Ένα δύσκολο πρόγραμμα για την ομάδα του κ. Παναγόπουλου που γνώρισε τις άρτιμες ήττες. Σήμερα είχε απέναντί της την Αναγέννηση που παρουσιάζεται αδύναμη στις πρώτες αγωνιστικές. Ήταν μονόδρομος η νίκη για την ομάδα του κ. Παναγόπουλου και νομίζω ότι φυσιολογικά ήρθε ειδικότερα μέσα στην έδρα της. Θα πάρει αρκετά παιχνίδια που θα τα θέλει για να μην μπλέξει περιπέτειες. Βέβαια, μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια διεκδικούσε το πρωτάθλημα, το κατέκτησε τη σεζόν 14-15. Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι έχει κατεβάσει ταχύτητα, θα έλεγα, αλλά παιχνίδια όπως αυτά με την Αναγέννηση και ομάδες που βρίσκονται στο μέσο της βαθμολογίας είναι επίδειξη να τα παίρνει στο κήπεδο της. Έτσι και το σημερινό 3-0 κόντρα στην Αναγέννηση, επιστρέφοντας παράλληλες επιτυχίες. Ωραία, εμείς να πούμε ότι τα γκολ για την ομάδα του κ. Παναγόπουλου επιτέχθηκαν στο 38ο λεπτό το 1-0 με αυτόν τον γκολ του Χάτσου. Στο 42 ο Χαρόπουλος έγραψε το 2-0 και στο 15 ο Βατζής το 3-0. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πράγματα που μας έστειλε ο συνάδελφος Γιάννης Μποζίκας από την Κυπαρισσία. Βέβαια, μερικές φάσεις από το παιχνίδι. Ο ΑΟΚ Παρισσίας προηγείται επί της Αναγέννησης Παραλίας με 2-0. Στο 38 λεπτό της συνάντησης και έκανε ο Βατζής μια πολύ καλή ενέργεια στο τερματοφύλακα της Αναγέννησης. Όμως ο Χάντζος, ο αρχηγός της ομάδας Αναγέννησης, έφερε την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Ήταν αυτό γκολ στο 38 λεπτό. Λοιπόν, από λάθος του Χάντζου, το αρχηγού της Αναγέννησης, με το 1-0. Στο 41ο λεπτό, ο ΑΟΚ για μία ακόμη φορά σάγησε το πρώτο ημίχρονο με έξοχη ενέργεια κοντά στη μικρή περιοχή του Θεοχαρόπλου, ο οποίος έστειλε την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0, σκορ με το οποίο άνοιξε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κήπεδο Κυπαρισσίας για την αλφατοπική, αμέσως στον ΑΟΚ και στην Αναγέννηση Παραλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο που παρακολουθούμε κλιματικά πλάνα, έχουμε δει τις αλλαγές. Έχει μπει ο Ντέντα για τον ΑΟΚ, ο Καρμπαλιώτης για την Αναγέννηση της Παραλίας. Το 2-0 όμως παραμένει μέχρι και την επανάληψη του αγώνα
για την αγωνιστική. Αυτή για την έδωμη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Είχαμε και μια πολύ καλή ενέργεια του Θεοχαρόπλου νωρίτερα για τέρμα. Βλέπουμε εδώ πέρα εκεί ήταν και ο Μητρόφ, προωθεί την μπάλα με τον το Κωνσταντόπλο. Προωθεί ψηλά, με αρκετός φιλάθρος στο γήπεδο της Κυπαρισίας, χωρίς όμως κάτι άξιο σημείωτο μετά τα δύο γκολ που μπήκαν στο πρώτο 45 λεπτό της συνάντησης. Και εκεί προσπαθεί ο Ζαφίρης με μία ακόμη φορά να κερδίσει και να κάνει έτσι την σημαντική διαφορά. Βλέπουμε και εδώ το φάουλ. Είδαμε λοιπόν και η Παρισία να γίνει παραλία. Τώρα πάμε να δούμε Μιλτιάδης Ανδρούσα 1-3. Γιώργο, και η Ανδρούσα εντυπωσιάζει φέτος. Και η Ανδρούσα παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατή τις πρώτες αγωνιστικές με την έλευση του κ. Γιωργακλή που τον είδαμε στην ομάδα του Φάρη τα προηγούμενα χρόνια εκεί. Εκείνο ήταν η Φάρη στην πεντάδα της αλφατοπικής. Με το ίδιο ακριβώς μοτίβο συνεχίζει και στην Ανδρούσα ο κ. Γιωργακλής που έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δυνατή συνέδρα της και ικανή για ζημιές εκτός έδρας. Κέρδισε το Φάρη την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας. Πέρασε και από τον πύργο Τριφυλίας και δείχνει ότι η Ανδρούσα θα είναι από τις δυνατές ομάδες της αλφατοπικής. Λοιπόν, να πούμε ότι το σκόρο διαμορφώθηκε ως εξής: 0-1 στο 4ο λεπτό ο Βαβαρούτσος, στο 19 ο Φώτσο Γεωργιόπουλος έκανε το 0-2, μείωσε στο 2ο ημίχρονο, στο 62 συγκεκριμένα ο Διαμαντόπουλος και εκεί που πίεζε η ομάδα του Μιλτιάδη για το 2-2 ήρθε το 1-3 από το Μαραγκούλια στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε και εδώ φάσεις από το παιχνίδι Μιλτιάδης Ανδρούσα 1-3. Γύρνα στο πρεδάσκα. Αβρεδάσκα. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την Α τοπική κατηγορία. Γιώργο, τι σου έμεινε, ένα ρεζουμέ από την Α τοπική? Σίγουρα, όπως είπαμε και στην αρχή, στις κάρτες μας ξεχωρίζει η νίκη του Απόλλωνα κοντρά στον Ολυμπιακό. Εκτός έδρας απόδραση του Πάμισου, δύσκολα έτσι όπως ήρθε κοντρά στην Ομόνια με 1-2 και τις δύο ομάδες να συγκατοικούν στην κορυφή με 15 βαθμούς. Σίγουρα η νίκη του Πανθουριακού που μετά την ήττα της πρώτης αγωνιστικής παρουσιάζεται σοβαρός στο παιχνίδι του και ακολουθεί κατά πόδας περιμένοντας ένα στραβοπάτημα ενός από τους δύο για να βρεθεί
ακόμα πιο κοντά στην κορυφή. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το διπλό, όπως είδαμε, της Ανδρούσας με τον Μιλτιάδη, αλλά και το διπλό σίγουρα του Διαβολιτσίου, που συνεχίζει να αποτελεί την ευχάριστη έκκληση στο πρωτάθλημα μετά την νίκη και επί της υπερχογίας. Ωραία, αυτά, πάμε τώρα. Από την Αλφα τοπική νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Με πάρα πολλά βίντεο, είχαμε από τα περισσότερα παιχνίδια της Αλφα τοπική κατηγορία. Πάμε τώρα εμείς Αλφα ένα τοπική κατηγορία. Βρεθήκαμε σήμερα στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Έδρας Καραμάτας Μάνι 0-1. Πιστεύω, Γιώργο, ένα από τα πιο σημαντικά διπλά μέχρι τώρα. Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα για την Μάνι που την αφήνει μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας κόντρα στον Νέαντα. Και ένας Νίκος Ξεροβάσιλας που συνεχίζει εντυπωσιακά. Ακόμα ένα γκολ στο πρωτάθλημα της Αλφα ένα τοπική κατηγορία. Το μοναδικό σήμερα που οδηγεί τους Μανιάτες στην κορυφή είναι ξεκάθαρο στόχος της διοίκησης ΑΕΜ, η κορυφή και η άνοδος στην Αλφα τοπική κατηγορία. Και νομίζω ότι και με τις προσθήκες που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά και με την εικόνα που παρουσιάζει το παιχνίδι της, αυτό που είπε και ο Έλβης πριν, ότι ίσως η Μάνη να ψάξουμε για τους υπόλοιπους δύο. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να έχεις διάρκεια στο παιχνίδι σου. Είναι πολλοί αγώνες, μεγάλη χρονιά. Αν έχει διάρκεια στο παιχνίδι της, νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί για να εξασφαλίσει μία από τις πρώτες τρεις θέσεις της Αλφα ένα τοπικής. Πάντως, ο Έντας Καραμάτας, που δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, πολλοί τον είχαν το καλοκαίρι για υποβιβασμό. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, Ηλία, όταν έφυγαν 12 ποδοσφαιριστές, παιδιά που ήταν χρόνια μαζί, έφυγαν στον Απόλλωνα, ήρθαν βέβαια παιδιά που, από την Βέργα που και εκεί ήταν μαζί χρόνια. Αλλά ότι έγιναν ριζικές αλλαγές στον Έαντα, αλλά δείχνει αυτό, δείχνει ξεκάθαρα τη δουλειά που γίνεται από τις μικρές ηλικίες του Έαντα. Παιδιά που δουλεύουν μαζί, μαθαίνουν σωστό ποδόσφαιρο, μαθαίνουν το ευαγωνίζεστε, μαθαίνουν την συνεργασία και χρόνια με τα χρόνια και μεγαλώνοντας μαζί, μαθαίνει και ο ένας το παιχνίδι του άλλου και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στα παιχνίδια του Έαντα. Ωραία, μας τα πες πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ήρθε αυτό το 0-1 για τη Μάνη κόντρα στον Έαντα Καλαμάτα σήμερα στο Πρανιώτη της Μπαχράμης. Πήγε να γίνει και ένα γυριστό σουτ. Μπερδευτήκανε οι παίκτες της Μάνης, εκεί ο Κουλάκος με τον Μανολέα, το σουτ από αριστερά του Κουλάκου του Γιακουμπή. Το κάνει εδώ για τον Έδα Καραμάτας. Ναι, λοιπόν, ο Έδας είχε και την πρώτη του κάνει στιγμή. Ήταν περισσότερο μια δουλειά παρά φάση. Γέμι, εκεί ο Πολυμενέας διώχνει. Δίνει εδώ πέρα ο Έδας, για να δούμε. Μασουρίδης, άμα κάνει το γύρισμα, Μασουρίδης παίζει την οχή, το ντράρι μπάλα, το κάνει εκεί ο Πολυμενέας. Ο Μασουρίδης είχε δύο παίκτες μόνος του. Μπράβο ρε! Come on.
Είδαμε λοιπόν πώς ήρθε αυτό το 0-1 για την ομάδα της Μάνης. Πάμε τώρα β' τοπική κατηγορία. Δεύτερος όμιλος, Δαναός Δόξα Καλαμάτα Γιώργο 1-2, χρυσός κόρερο Αντωνούρης. Ακριβώς, Ηλία, χρυσός κόρερο Αντωνούρης. Το 92 η Δόξα κατάφερε να πανηγυρίσει την τέταρτη της νίκη στο πρωτάθλημα της β' τοπικής κατηγορίας. Παραμένει στην κορυφή μαζί με τον Παπαφλέσσα Βλαχόπουλου και την ομάδα της Θύελλας Χαρακοπίου, έχουν με 12 βαθμούς. Ακολουθεί τώρα το ντέρμπι με την Θύελλα Χαρακοπίου στο Παναγιώτης Μπαχράμης. Εκεί νομίζω ότι θα μετρήσει δυνάμεις πραγματικά η Δόξα και αν μπορεί να διεκδικήσει ως τέλος την άνοδο. Κακά τα ψέματα, Ηλία, μιλάμε για μια ομάδα που είναι αρκετά ιστορική. Πολλά χρόνια πριν έχει αγωνιστεί στην Δέλτα Εθνική, στην Α τοπική. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να ξεφύγει από την Β τοπική. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και η ώρα της Δόξας να βρεθεί στα παραπάνω μονοπάτια του Μεσσηνιακού Ποδοσφαίρου. Ίσως φέτος τα πρώτα δείγματα της γραφής είναι θετικά, ότι η ομάδα κινείται προς σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, το έχουμε πει, θα το πούμε και στην Β' τοπική κατηγορία. Μακρύς ο δρόμος. Ομάδες που διεκδικούν την άνοδο, όπως και η Θύελλα Χαρακοπίου και ο Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου και ο ΠΑΟΚ Καλυθέας, βρίσκονται στο κόλπο. Όποιος έχει και διάρκεια στο παιχνίδι του, νομίζω ότι στο τέλος θα πανηγυρίσει. Πάμε να δούμε τώρα όμως το βίντεο πώς κατάφερε η ομάδα της Δόξας στο 92 με το τέρμα του Αντωνούρη να επικρατήσει 1-2 του Δαναού. Να σου τώρα που θα γίνει από τον Κλάδη. Δεν θα ανησυχήσει ιδιαίτερα και ο Γιαννακόπουλος. Ελπίζω να μην σου πω να γράψει τον DVD. Έμεσο. Είναι έμεσο. Ποιος την έκανε όμως γαμώτο. Είναι αυτός που θα πατήσει για τον Παυλόπουλο. Γεωργίκος αφήνει στον Παυλόπουλο. Σουτάρει μπάλα στα σώματα. Απομακρύνει μια αμυντική. Τελεί Γεωργίκος, να δούμε, πλασέ, άου την μπάλα. Παυλόπουλος, ωραία για τον Γεωργίκο, αυτός απέναντι τον Κότση, θα σουτάρει και ένα 0 για την Δόξα. 0-1 πιο σωστά. Γρήγορα και τέχνω γκολ. Μπράβο, Λία. Κάθε παλιά τώρα βγαίνει ο Γιαννακόπουλος Σωτήρη εκεί μπροστά από τον Μιχαλέα. Κάθε πάσα που έγινε από τον Αρβανίτη. Εκτελεί τώρα Γεωργίκος. Δρακουλάκος, δεν μπορείς να πάρει την κεφαλιά. Βούλγαρης, νέα κεφαλιά, η μπαλά out. Ντάκουρης θα κάνει το σουτ. Δεν ανησυχεί και ο Γιαννακόπουλος. Γεωργίκος ωραίο τα κουνάει για τον Παυλόπουλο μέσα στην περιοχή, αυτός απέναντι τον Κότση. Πλασάρει με τα πόδια στο τύρια ο τερματοφύλακας του Δαναού. Κρατάει στο παιχνίδι την ομάδα του. Ένα φάουλ τώρα που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι, θα το εκτελέσει ο Κλάδης. Δεν ανησυχεί ο Γιαννακόπουλος. Γεωργίκος στο κόρνερ. Κότσι με το ένα χέρι χάνει. Μπάλα στο δοκάρι. Νέο σούτ από τον Δρακουλάκο και κόρνερ.
Γιανακόπουλος, ωραία ατομική προσπάθεια, κάνει το σούτ, την μπάλα όμως δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κότση. Βγάζει την σέντρα, Γεωργίκος δεν κάνει καλό κοντρόλ και διώχνει ο Κολτσιδάκης. Τώρα Μιχαλέας απέναντι από τον Γιανακόπουλο και πλασάρι, είναι το 1-1 για την ομάδα του Δαναού. Βγήκαν ταχύτητα στην κόντρα οι γηπεδούχοι. Γεωργίκος δεν σημάδεψε σωστά, η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Τώρα δοκάρι, όμως έχει σηκωθεί η σημαία από τον πρώτο βοηθό για υπόδειξη. Γεωργίκος θα βγάλει την σέντρα για τον Δρακουλάκο, κεφαλιά με το ένα χέρι και ακόμη μια φορά σωτήρια ο Κότσης. Αντωνούρης το σουτ, θα δείχνει η μπάλα, 1-2. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Να που η δόξα βρίσκει τη λύση. Επιστρέψαμε λοιπόν, είδαμε πως η Δόξα Καλαμάτας κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1 κόντρα στον Δαναό, η περιγραφή του Νίκου Κοζοπόλη. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας του Δαναού. Πραγματικά πολλές και εντυπωσιακές επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα του Δαναού, Ηλία, που σε ένα παιχνίδι πάντως που είδαμε με εκατέρωθεν ευκαιρίες, πολλές ανοιχτό παιχνίδι, πολλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Νομίζω όμως σύμφωνα με αυτά που είδαμε, γιατί δεν ήμασταν στο γήπεδο, είναι αλήθεια. Σύμφωνα με αυτά που είδαμε, ήταν νομίζω καλύτερη λίγο η Δόξα. Είχε περισσότερες τελικές και δίκαια κατάφερε στο 92 με τον Αντωνούρη να πάρει την νίκη που την κρατά, όπως είπαμε, στην κορυφή του δεύτερου ομιλού της Β' τοπικής. Παραμένουμε εμείς όμως στην Β' τοπική κατηγορία. Πάμε στον πρώτο όμιλο. Καλό νερό, Ατρόμητος Πλατή 2-0. Με δράστη το Ολυμπέρι Διονυσόπουλο. Πιστεύω είναι η χρονιά του φέτος. Εντάξει, μιλάμε για έναν παίκτη αδιαφυσβήτητα με μεγάλη ποιότητα. Δεν είναι Β' τοπική, δεν το είδα αυτό. Έναν πραγματικά πολύ καλό επιθετικό. Την ξέρει πάρα πολύ καλά την θέση ο Ολυμπέρι Διονυσόπουλο. Τον είδα στο παιχνίδι με τον Διαγόρα, σκόραρε δύο φορές. Δύο φορές σκόραρε και σήμερα και οδήγησε τον ΠΑΟ Καλό Νερό σε ακόμα μία νίκη. 5 στα 5, κορυφή με 15 βαθμούς. Και τώρα το παιχνίδι με τον Ηρακλή Κυπαρισίας, όπως είπαμε όταν είδαμε και τις κάρτες Ηλία, ότι ένα παιχνίδι που ίσως κρίνει πολλά, ίσως και τίποτα. Δηλαδή, αν η ομάδα του ΠΑΟ Καλό Νερό πάρει την νίκη, θα ξεφύγει 5 βαθμούς από τον Ηρακλή Κυπαρισίας, που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να την απειλήσει για την κορυφή του πρώτου ομίλου. Αν ο Ηρακλής πάρει το παιχνίδι, θα τον προσπεράσει ένα βαθμό και εκεί πλέον θα μιλήσουμε για πραγματικό ντέρμπι κορυφής και για πραγματική μάχη στην κορυφή του πρώτου ομίλου της Β' τοπικής. Πάμε να δούμε εμείς φάσεις από το παιχνίδι Καλό Νερό Πλατή που έδινε το Σάββατο το μεσημέρι στο Γήπεδο της Παρισίας, όπως μας τις απέστειλε ο Γιάννης Οποζίκας. Στο 41ο λεπτό με κοντινό πλασέρα στη μικρή περιοχή και με θύσου στο 85ο λεπτό με Ισόπουλος με το 2-0. Είναι ο πιστός σκορ του ίδιου πέμπτη αγωνιστική της Β' τοπικής κατηγορίας με τον Πλατή. Έχουμε ρογλήθειες για το πρόσωπο. Και βλέπουμε μερικά στιγμιότυπα από τον Ιωάννα. Εγώ τη βλέπεις με τον Τέρμπι. Πολλά με λίγα. Έλα Κανέλο! Έλα Τιγέ μου! Λαμπρόπλος. 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 Λαμπρόπλος.
Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι ποδοσφαίρου και μεταφερόμαστε τώρα στο μπάσκετ, στην Γάμα Εθνική, όπου η Καλαμάτα 80 σήμερα στο κλειστό της Τέτας γνώρισε την ήττα με 47-84 από τον Γλαύκο. Μία, Γιώργο, μπορεί να το πούμε φυσιολογική ήττα. Ήταν εντός προγράμματος θεωρείται η ήττα από τον Γλαύκο, που όπως είπαμε έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής και στον Νότο Όμιλο. Βαρύ βέβαια το σκορ για την Καλαμάτα 80, που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να μπει στην διεκδίκηση του αποτελέσματος. Γνώρισε την ήττα με 47-84. Ήταν πάντως, μπορούμε να το πούμε, εντός προγράμματος, άλλα παιχνίδια θέλει να πάρει Καλαμάτα 80, όπως αυτό που ακολουθεί με την Αχαγιά, έχουν και 2 με 4 βαθμούς. Τέτοιο παιχνίδι πρέπει να πάρει, αν θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Να νομίζω... βλέπουμε τα πλάνα, αν είναι εύκολο, και να μας πει και το ρεπορτάζ του αγώνα ο Γιώργος. Τα πλάνα λοιπόν από σήμερα, ωραία τα βλέπουμε. Ωραία, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα από την αναμέτρηση της Καλαμάτας 80 με τον Γλαύκο, 47-84. Το τελικό σκορ για την Καλαμάτα 80 ξεχώρισε με διαφορά από τον δεύτερο Μπάζιος, που είχε 18 πόντους με ένα τρίποντο. Δεύτερο σκόρερο ο Κοντόπουλος με 10 πόντους, από εκεί και πέρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές, Αρβανίτης και Χατζής με 4. Από την άλλη, ο Γλαύκος είχε πρώτο σκόρερ τον Λαμπρόπουλο με 19 πόντους, ακολούθησε ο Νηφόρας με 10, 5 και ένα τρίποντο. Ο Λαμπρόπουλος είχε 4 τρίποντα. Πολύ καλά στατιστικά από τον καλαθοσφαιριστή του Γλαύκου. Σακελαρόπουλος 11 πόντους με 3 τρίποντα. Τα δεκάλεπτα 9-17 το πρώτο, 5-25 το δεύτερο, 22-25 το τρίτο, 47-84 το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, η Καλαμάτα, που πλέον την επόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψει στην Αχαγιά για το παιχνίδι με την ομώνυμη ομάδα, την Αχαγιά 82, την ερχόμενη Κυριακή. Από εκεί και πέρα, στη βαθμολογία είπαμε ότι η Καλαμάτα στις πρώτες 3 αγωνιστικές έχει μία νίκη αυτή με την Ολυμπιάδα, 2 ήττες από ΙΑ Καναπλίου και Γλαύκο, όπως αυτή προήρθε σήμερα, βλέποντας αυτή τη στιγμή και τα στιγμιότυπα από το κλειστό της Τέντας. Ωραία. Είδαμε λοιπόν και Καλαμάτα 80 Γλαύκος, πώς ήρθε αυτό το 47-84. Πάμε τώρα εμείς στο βόλεϊ. Μεσσηνιακός Αμαζόνες 0-3. Δεν τα κατάφεραν σήμερα τα κορίτσια του Μεσσηνιακού. Να βλέπουμε πλάνα και να μας πει ο Γιώργος στο ρεπορτάζ. Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια του Μεσσηνιακού κόντρα στις Αμαζόνες. Τήθηκαν με 0-3 σετ στο κλειστό της παραλίας. Το πρώτο σετ 21-25. Το δεύτερο σετ πραγματικό ντέρμπι 24-26. Παραδόθηκε, θα έλεγα, ο Μεσσηνιακός στο τρίτο σετ με 18-25. Γνώρισε την ήττα για την ομάδα του Ισχογό Σουρή. Αγωνίστηκαν η Πασιά, Σκλήρη, Σουρή, Χάσκου, Ραμούνδου, Κωνσταντοπούλου και Λίμπερο η Παυλαία. Αγωνίστηκαν και η Χιλαδάκη, Μπάξι Βανάκη, Φωτεινάκη. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ από την αναμέτρηση, Ηλία. Φίλες και φίλοι, Μεσσηνιακός Αμαζόνες 0-3 σετ. Ωραία, λοιπόν, είδαμε και Μεσσηνιακός Αμαζόνες 0-3 σετ. Γιώργο, να πούμε ότι ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και η Γάμα τοπική κατηγορία. Ακριβώς, έχουμε και το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναμένουμε και εκεί ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό με ομάδες που θέλουν να ξεφύγουν από την τελευταία τη τάξη κατηγορία της Μεσσηνίας. Στοχεύουν σίγουρα την άνοδο τους στην Β' τοπική. Μακρύ πρωτάθλημα και αυτό. Ένας όμιλος, είναι λίγες ομάδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Νομίζω φέτος θα έχουμε και τον εσύστατο Εθνικό Καλαμάτας. Ακριβώς. Στο πρωτάθλημα της Γάμα τοπικής, από ό,τι μαθαίνω, έχει πρωταγωνιστικούς στόχους για την άμεση άνοδο στην Β' τοπική κατηγορία. Βέβαια, αυτά όλα θα εξελιχθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Και κανονικά μετά, αν όλα πάνε καλά, θα κατέβει να αγωνιστεί το Χατζή, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, βέβαια. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο. Απλώς το πρόγραμμα το λέει και ο ΠΑΟ Καλαμάτας. Και την σεζόν είδαμε ότι δήλωσε συμμετοχή, αλλά τελικά δεν κατέβει, και φέτος ξανά δήλωσε σε συμμετοχή. Το αν θα κατέβει είναι... είναι πολύ δύσκολο, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό. Μια άλλη ιστορία. Και για να κλείσουμε λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή, να ξεχάσαμε να πούμε ότι
αποτελεί παρελθόν από την εθνική ηγεσία του Εθνικού Μελιγαλά, ο Φραγκίσος Κεράνης. Ακριβώς. Είχαμε εξελίξει μέσα εβδομάδα στον Εθνικό Μελιγαλά. Αποχώρησε ο Φραγκίσος Κεράνης. Διαφορά φιλοσοφίας. Αυτή που, η είδηση που βγήκε, ότι υπήρχε διαφορά φιλοσοφίας με την διοίκηση του Εθνικού και έτσι λύθηκε η συνεργασία με τον Φραγκίσκο Κεράνη. Σήμερα την ομάδα την κατέβασε ο Κώστας Μίτζιας, ο οποίος όμως και αυτός αποτελεί παρελθόν από τον Εθνικό Μελιγαλά. Τον ακολουθεί, ή μάλλον τους ακολουθεί, ο Παναγιώτης ο Καραγιάννης, και ίσως είναι αβέβαια λίγο τα πράγματα εκεί με, και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που ίσως αποτελέσουν παρελθόν. Θυμίζω ότι μέχρι την Τρίτη έχουν δικαίωμα μεταγραφών οι ομάδες. Κλείνει η μεταγραφική περίοδος. Αυτή η μεταγραφική περίοδος πραγματικά 4 μηνών νομίζω ότι είναι πραγματικά αχρίαστη. Ναι, πραγματικά. Γιατί παραδείγματος χάρη τώρα να είσαι 15 Οκτώβρη, να έχει φτιάξει μια προπονητής μια ομάδα, να πάει ένας άλλος πρόεδρος να κάνει μια πρόταση καλή οικονομικά σε έναν παίχτη και να τον πάρει και να μπλεχτούν νομίζω τα πράγματα χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να φτάνει μέχρι τέλος Οκτώβρη. Και σε 2 μήνες θα υπάρχει νέα μεταγραφική περίοδο. Ακριβώς. Δηλαδή θα είναι αδίμηνο τώρα χωρίς μεταγραφική περίοδο και θα μας πούνε πάλι τον Ιανουάριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πάλι μεταγραφές. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο πολύ οι μεταγραφές. Νομίζω Ιούλιος, Αύγουστος ήταν ό,τι έπρεπε, όπως ήταν νομίζω πριν. Ωραία, κλείνουμε λοιπόν και σήμερα τη σημερινή εκπομπή μας. Δεν είχαμε γάμα εθνική κατηγορία. Γιώργο. Εντάξει, δεν είχαμε γάμα εθνική, όμως Ηλία, να πούμε ότι ανανέουμε το ραντεβού μας με τους φίλους φιλαθλητές για την ερχόμενη Κυριακή με το μεγάλο μεσσηνιακό ντέρμπι για τον 5ο όμιλο της γάμα εθνικής, Τσιγκλιτήρας Πύλου Καλαμάτα. Φυσικά θα είμαστε στο γήπεδο της Πύλου για την αναμέτρηση. Πολλά θα είναι και τα βίντεο και την ερχόμενη εβδομάδα με Α τοπική, έκτη αγωνιστική, έκτη αγωνιστική στην Α1, Β τοπική και βέβαιως και γάμα τοπική πλέον στο πρόγραμμά μας. Μπάσκετ, βόλεϊ και όλα τα αθλήματα για τις μεσσηνιακές ομάδες. Θα επιστρέψουμε σε full κανονικούς ρυθμούς λοιπόν από την ερχόμενη Κυριακή. Να πούμε λοιπόν για τον νικητή του διαγωνισμού που κέρδισε το πουκάμισο από το καταστήματα Genesis με εμφάσιο του Μιχάλη Καούνη. Είναι ο Δημήτρης Γιάννης Τσικούρης είναι ο νικητής του διαγωνισμού και δίνει ένα πουκάμισο από τα καταστήματα Genesis Αριστομένους 2 στην Καλαμάτα, Genesis Men's Fashion του Μιχάλη Καούνη. Απάντησε σωστά λοιπόν στην απάντηση που ήταν 21 γκολ σημειώθηκαν την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Απάντησε σωστά ο κύριος Τσικούρης και κέρδισε το πουκάμισο από, όπως είπαμε, από τα καταστήματα Genesis Men's Fashion. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς κάπου εδώ η εκπομπή Κυριακή σας πω μέσα από την τηλεόραση Best έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή με πάρα πολύ πλούσιο θέαμα μας σε βίντεο, σε γάμα εθνική κατηγορία, Α1, Β τοπική, γάμα τοπική, μπάσκετ, βόλεϊ. Όλα αυτά θα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσα από την εκπομπή Κυριακή σας πω. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τους χορηγούς που είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε κάθε Κυριακή. Βέβαια μπορείτε να δείτε την εκπομπή πάλι σε επανάληψη αύριο, αλλά και, και στο YouTube, στο Best TV Καλαμάτα και στη σελίδα μας στο Facebook Κυριακή σας πόρ, όπως και όλα τα βίντεο που δείξαμε σήμερα και σε όλες τις αναμετρήσεις που πήγαμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τους φίλους τηλεθεατές, όπως είπαμε, για την ερχόμενη Κυριακή. Από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα.